αγαπητοί φίλοι του Αντιφώνου, σας καλωσορίζουμε σήμερα στον κύκλο εκπομπών που ανοίγουμε με θέμα θεολογία και κοινωνία. Και σήμερα στην πρώτη μας εκπομπή έχουμε καλεσμένο έναν εξαιρετικό θεολόγο που οι περισσότεροι γνωρίζετε. Είναι ο πατήρ Νικόλαος Λουδοβίκος, ο οποίος είναι καθηγητής στα Νοτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και επίσης ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Winchester στην Αγγλία. Πατέρα Νικόλα, σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Επιθυμήσαμε να ξεκινήσουμε μαζί σας σε αυτόν τον κύκλο των εκπομπών, αυτόν τον κύκλο διαλόγου και με το κοινό το οποίο θα παρακολουθήσει, διότι τα θεολογικά θέματα είναι πολύ επίκαιρα τελευταία. Και από αυτό κιόλας θα θέλω να ξεκινήσουμε σήμερα την κουβέντα μας. Προετοιμαζόμενος για να μιλήσω μαζί σας, διάβασα ένα παλαιό άρθρο του Δημητρίου του Κουντρουμπή, του αημνήστου, ο οποίος ξεκινάει και αυτός από την παρατήρηση εποχής του ότι αυξάνεται διαρκώς η επικαιρότητα και το ενδιαφέρον για τη θεολογία. Και προσπαθώντας να ορθώσει δύο σκέψεις, καταλήγει ότι η θεολογία ως μέσον οδηγεί στην ορθοφροσύνη, που είναι καρπός της νόησης, την οποία ορίζει ως προϋπόθεση της θέλησης, αλλά η θεολογία ως χάρις είναι μετάνοια που επιτρέπει να βλέπει στον άνθρωπο την πραγματικότητα όπως είναι και όπως την βλέπει και την θέλει ο Θεός. Τελικά ο Κουντρουμπής όμως, ενώ κάνει όλο αυτό το άρθρο με αφορμή την επικαιρότητα της θεολογίας, δεν απαντάει στο ερώτημα που θέτει ο ίδιος. Για ποιο λόγο τελικά είναι επίκαιρη η θεολογία, αρχίζει και αυξάνεται από την εποχή του Κουντρουμπή μέχρι σήμερα το ενδιαφέρον για τη θεολογία. Αρκούν αυτά που διατύπωσε ο Κουντρουμπής για να δικαιολογήσουμε το ενδιαφέρον των ανθρώπων? Εντάξει, η θεολογία είναι η εξημερωμένη αγωνία. Είναι εκείνο το είδος της εμπειρίας που εγγυίζει κανείς όταν βρίσκεται στα όρια, περί τα όρια της υπάρξης του. Δηλαδή, είμαστε οριακοί σήμερα. Αυτό είναι όλο. Και μάλιστα έχουμε ξεπεράσει και τα όρια σε πολλά πράγματα. Στην οικονομία, στις σχέσεις, στα πανεπιστήμια, στη σπουδή, στη γνώση. Παλαιά αυτό ήταν προνόμιο των καταραμένων ποιητών ή μερικών καταραμένων σκηνοθετών. Σήμερα έχουμε γίνει καταραμένοι. Με την έννοια ότι έχουμε εξερευνήσει τα πάντα και κινδυνεύουμε από την ομόθυμη διαπίστωση ότι αυτό που βρήκαμε είναι φοβερά επικίνδυνο. Και αυτό μας κάνει να αγωνιούμε. Αυτή την αγωνία δεν μπορεί να την εξημερώσει κανείς αν δεν ανατρέξει στις οδηγίες χρήσης των όντων. Οι οποίες πρέπει να υπάρχουν κάπου, έτσι δεν είναι? Αφού δεν υπάρχουν στο DNA και το ξέρουμε σήμερα αυτό, πρέπει να υπάρχουν σε κάτι το οποίο υπάρχει πριν από τον κόσμο. Η πιθανότητα ύπαρξης του Θεού ουσιαστικά μπορεί να δώσει ένα νόημα σε πολλές ξάγρυπνες νύχτες και σε πάρα πολλά επικίνδυνα πειράματα που κάνουμε καθημερινά. Επομένως, η θεολογία είναι, θα έλεγα, η πνευματουσία της εποχής μας, ασχέτως αν αυτό δεν το καταλαβαίνουμε με την πρώτη, καθώς χανόμαστε μέσα στα ναρκωτικά που προσφέρει το lifestyle σήμερα, έτσι. Είναι επικίνδυνο που λέμε ότι είναι επίκαιρη, δηλαδή συνήθως έχουμε τη θεολογία στο μυαλό μας δεδομένη ως εδραζόμενοι μάλλον σε αιώνιες αρχές, οι οποίες κυλάνε συνεχώς, και το επίκαιρο θυμίζει περισσότερο ότι εντάξει είναι μία μόδα και κάποια στιγμή θα περάσει. Ιδίως στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια ζήσαμε κάτι τέτοιο στον εκκλησιαστικό χώρο, έτσι, μία μόδα, μία αύξηση ας το πούμε. Άλλο πράγμα το επίκαιρο και άλλο το εφήμερο. Το επίκαιρο μπορεί να είναι μόνο το αιώνιο. Επίκαιρο είναι μόνο αυτό το οποίο ανήκει στην ουσία των καιρών, στο βάθος της αναζήτησής τους. Η θεολογία είναι επίκαιρη, δεν είναι εφήμερη. Και το ότι οφείλει ακριβώς στο ότι δεν είναι εφήμερη το ότι είναι επίκαιρη. Είναι το προνόμιο των τρομερών εποχών, το μαρτύριο για την έσχατη αλήθεια. Ζούμε σε μια τρομερή εποχή. Και είναι τόσο πιο τρομερή όσο λιγότερο θέλουμε να το παραδεχθούμε αυτό. Όταν όμως μιλάμε ως ευαίσθητοι άνθρωποι, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τους κραδασμούς, έτσι, σε όλα τα προνηστέρια πράγματα. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι όταν είναι ευαίσθητοι, όλοι εμείς όταν γινόμαστε ευαίσθητοι, και κυρίως γινόμαστε ευαίσθητοι βέβαια ιδιωτελώς, όταν μας συντρίψει εμάς
ο παραλογισμός. Έτσι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει και στην περίπτωση αυτή, έχουμε ανάγκη να στηριχθούμε σε κάτι που να είναι βαθιά επίκαιρο. Δηλαδή βαθιά αιώνιο. Θέλω να έρθουμε και στον ελληνικό χώρο σχετικά με την επικαιρότητα της θεολογίας, αλλά πριν φτάσουμε λίγο εκεί, εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία στο εξωτερικό. Παρατηρείτε και εκεί μία δίψα για τη θεολογία ή συνήθως λέμε η Δύση η οποία έχει βρει τον εαυτό της, άλλοι λένε στον υλισμό, άλλοι λένε στη θετική σκέψη. Παρατηρείτε και εκεί μία δίψα ή είναι προνόμιο εντός εισαγωγικών της καθημάς Ανατολής όπως τα θέλαμε παλαιότερα. Όχι, ο Ναράς είχε πει μια σωστή κουβέντα κάποτε, είχε γράψει μάλλον μια σωστή φράση στο θέμα αυτό, λέγοντας ότι ζούμε σε μια από τις πιο μεταφυσικές χώρες του κόσμου. Με την έννοια ότι δεν υπάρχουν ψημίθια και στολίδια εδώ. Το μηδέν εμφανίζεται άμεσο όταν εμφανίζεται. Αυτή την έννοια εδώ είναι μια προδρομική χώρα. Είναι μια χώρα που μπορεί να γίνουν προδρομικές συνειδητοποιήσεις. Υπό την έννοια αυτή, αυτό που σημαίνει στη Δύση είναι ότι αυτού του είδους, ας πούμε το κενό, το καλύπτουν οι πάρα πολύ καλά επεξεργασμένοι θεσμοί, οι οποίοι έχουν προλάβει να εδραιωθούν εδώ. Δεν μπορέσαμε να έχουμε καν θεσμούς. Δεν υπάρχουν θεσμοί στην Ελλάδα, οι οποίοι να μπορούν να συγκριθούν με ανάλογους θεσμούς της Δύσης, διότι εδώ δεν πρόλαβαν να χτιστούν με το φυσιολογικό τρόπο της εσωτερήκευσης των ιστορικών κρίσεων οι θεσμοί, όπως έγινε στη Δύση, όπως έδειξαν μεγάλοι κοινωνιολόγοι κλπ. Ακριβώς λοιπόν για αυτόν τον λόγο στη Δύση, κατά κάποιο τρόπο η απελπισία, έτσι, δεν συζητιέται τόσο πολύ, ακριβώς διότι καλύπτεται πίσω από την αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει η δημόσια ζωή. Όμως, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, επειδή ακριβώς υπάρχει καλλιέργεια, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι διαπιστώνουν αυτού του είδους την ανεπάρκεια και τη διαπιστώνουν, θα έλεγα, με έναν τρόπο ο οποίος δεν φοβάται να είναι βαθύτατα, ας το πω, κριτικός, έτσι, της αποτελεσματικότητας και της φαινόμενης πληρότητας που έχουν τα διάφορα συστήματα τα οποία εκεί ισχύουν. Υπό αυτή την έννοια έχουμε να συζητήσουμε, αν θελήσουμε, με πάρα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, έτσι, οι οποίοι μπορούν να δουν πέρα, έτσι, από την γαλήνια επιφάνεια, έτσι όπως εμφανίζεται στα μεγάλα πανεπιστήμια ή στους μεγάλους θεσμούς της Δύσης. Ναι. Απλά και μόνο, εγώ θέλω να πω το εξής, ότι στην Ελλάδα, εκτός από την άγρια μεταφυσική, ας πούμε, έτσι, ανατροπή που γίνεται ανά πάσα στιγμή μέσα μας, υπάρχει και μια, λόγω ακριβώς της θεσμικής ατέλειας, υπάρχει και μια ανόητη προσδοκία. Με την εξής έννοια, πιστεύουμε ότι αν φτιάξουμε κάποτε, και τώρα είναι αυτό και διαπρεπής διανοούμε, θεσμούς, θα παίξουμε το παιχνίδι όμορφα. Και υπ' αυτή την έννοια, όταν ζει κανείς στην Ελλάδα και στη Δύση, νιώθει σαν να βλέπει το ίδιο θεατρικό έργο, εδώ μένει στην αρχή και εκεί στο τέλος. Εκεί έχουν διατρέξει την πορεία της καλής θεσμικής ενορχίστρωσης των κοινωνιών και έχουν ρωτήσει, πλέον έχουν φτάσει να ρωτάνε ερωτήματα τα οποία προέρχονται από την πληρότητα της θεσμικής επάρκειας, έτσι, και όχι από την έλλειψή της. Καταλάβατε, υπάρχει και αυτή η διάσταση. Υπάρχει διάσταση, σας είπα, σε άμεσο χώρο, σε άμεσο επίπεδο, ότι δεν έχουμε θεσμική επάρκεια, επομένως έχουμε άγρια μεταφυσικά ερωτήματα, έτσι. Αλλά υπάρχει και το άλλο, ότι η ντελιγκέντσια, οι άνθρωποι της πολιτικής και της εκκλησίας, πολλές φορές ελπίζουν ότι αν κάποια στιγμή εγκαθιδρυθούν οι θεσμοί, θα μπούμε σε ένα, όπως λέμε, άτομο, θα φτιάξουμε κάποτε κράτος. Και αυτό δημιουργεί μια παιδική πίστη στην ιστορία, η οποία και αυτή βεβαίως είναι χολή, είναι κουτσή, είναι ανώριμη. Η Δύση έχει κάνει την πορεία αυτή, είναι κάπως στο τέλος και κάνει απολογισμούς. Γι' αυτό και εμείς έχουμε μεταφυσική διερώτηση εδώ λόγω ιστορικής αστοχίας, αυτοί έχουν μεταφυσική διερώτηση λόγω ιστορικής πληρότητας. Με όλα τα την επίγνωση, την τρομερή που φέρνει αυτό. Γι' αυτό και η δική τους διερώτηση είναι πιο όρημη, πιο αρθρωμένη. Σε εμάς είναι πιο αβέβαιη και δεν ξέρουμε αν δεν είμαστε και βέβαιοι αν κάνουμε καλά που αγωνιούμε. Καταλάβατε περίπου πώς ακριβώς. Μάλιστα, μάλιστα.
Δίνεται ευκαιρία για πολλά ανοίγματα. Θα έρθω όμως και σε αυτά τα κρίσιμα θέματα, τα θεσμικά και της σημερινής κοινωνίας στην Ελλάδα. Θα πιάσω λίγο το νήμα από τα προηγούμενα όμως. Να αναφερθώ στο εξής. Μιλώντας για το λόγο της θεολογίας, σήμερα αρχίζει και γίνεται μια κουβέντα σχετικά με τον δημόσιο λόγο της Εκκλησίας και της θεολογίας, όχι μόνο στο εθνικό επίπεδο, και στο διεθνές επίπεδο. Και η κουβέντα αυτή πραγματοποιείται στους εξής πόλους. Απ' τη μία έχουμε κάποια θεολογικά ρεύματα εντός της κοινωνίας, απ' την άλλη έχουμε και τον επίσημο λόγο της διοίκησης Εκκλησίας. Στο πρώτο αυτό επίπεδο, στα θεολογικά ρεύματα, μπορεί να διακρίνει κανείς τις θεολογικές σχολές και τις ακαδημίες απ' τη μία, απ' την άλλη κάποια περιοδικά, κάποιους εκδοτικούς οίκους και στο τέλος και κάποια ιστολόγια όπως το Αντίφωνο. Στο δεύτερο επίπεδο, στο λόγο της Εκκλησίας, πάλι και εκεί έχουμε μία διαβάθμιση. Δηλαδή, έχουμε τα ανακοινωθέντα της Ιεράς Συνόδου, έχουμε όμως και μεμονωμένους ιεράρχες οι οποίοι μιλάνε και πολλές φορές προκαλούν αντιδράσεις και διενέξεις πολιτικές. Δεν θέλω να σταθώ στα πρόσωπα, περισσότερο θέλω να σταθώ στο εξής. Πώς κρίνεται αυτή την πολυεπίπεδη πολυφωνία που υπάρχει στο θεολογικό χώρο στην Ελλάδα, γιατί κάποιοι μας χαρακτηρίζουν πολύ μικρή χώρα για να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μεγάλο θεολογικό λόγο, και αν αυτή η πολυφωνία έχει όντως κάτι να πει στο σύγχρονο άνθρωπο. Καταρχήν η πολυφωνία αυτή είναι άκρως φυσιολογική. Δεν νομίζω ότι προξένησε κάποιον απορία το γεγονός ότι έχουμε τόσο πολλά επίπεδα λόγου. Όλοι μας θα θέλαμε ο επίσημος λόγος της Εκκλησίας να είναι πιο εφευρετικός, πιο πολυμήχανος, πιο θεολογικός με μια κουβέντα. Είναι δυστυχώς εξαιρετικά σπάνιο αυτό το πράγμα. Εγώ ποτέ δεν αντιλήφθη, δεν ξέρω αν θα πούμε κι άλλα παρακάτω για το θέμα, δεν αντιλήφθη ότι πιθανώς υπάρχει κάποιο άλλο χρέος που είναι πιο επιτακτικό από αυτό. Το πιο επιτακτικό χρέος της Εκκλησίας και μάλιστα της διοίκησης της λεγόμενης Εκκλησίας που την αποτελούν κάποια άτομα συγκεκριμένα θα ήταν σήμερα να προσφέρει τέτοιου είδους θεολογικό λόγο που να είναι κλειδί στην αγωνία του σημερινού ανθρώπου. Να την ξεκλειδώνει και να την οδηγεί. Και είναι ακριβώς αυτό που λείπει. Έτσι, δεν μπορούμε απλά να λέμε οργανώνωσης είτε ή φτιάχνουμε γεροκομεία. Θα τα κάνει και το ΙΚΑ, το κάνει και το ΤΕΒΕ και το ΟΑ και δεν ξέρω ποιο άλλο θα κάνει. Εν πάση περιπτώσει που θα μπορούσε να τα κάνει. Το επαναστατικό της θεολογίας ήταν πάντοτε ο λόγος της. Αλλά αυτός πρέπει να είναι αιματηρός λόγος. Πρέπει να είναι μετάγγιση αίματος. Άμα δεν έχεις αίμα, τι αίμα να δώσεις. Καταλάβατε τι λέω. Δεν αρκεί δηλαδή να κάνεις τον καλό δεξιά-αριστερά. Πήρε ήρθον βαλήν επί την γη και τι θέλω ήδη η νύφθη. Υπάρχει καθόλου φωτιά. Αν δεν υπάρχει φωτιά, όποιος και να είσαι, όσα εγκόλπια φοράς ή δεν φοράς, όσες στη Βένους φοράς ή δεν φοράς, νομίζω ότι η ιστορία σε έχει βάλει ήδη στην άκρη. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν πολλοί σήμερα. Και νομίζουν ότι κάνουν κάτι πολύ σπουδαίο δηλαδή. Όταν παίρνουν λεφτά από το τάδε μέρος και τα δίνουν και φτιάχνουν ένα αυτό και κάνουν ένα άλλο. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή, σήμερα που η Εκκλησία μπορεί να βάλει φωτιά την Ελλάδα. Να τη βάλει φωτιά. Με μια ωραία φωτιά την έτσι. Θα δροσιζόμαστε μέσα σαν τους τρεις πέδες, να την καμίνει. Αυτό ακριβώς το παντεσπάνι που λέγε μια βασίλισσα σε καιρούς πείνας. Δεν έχουν ψωμίες φάνε παντεσπάνι. Αυτό το πράγμα είναι που λείπει σήμερα λοιπόν. Το παντεσπάνι της θεολογίας. Διότι οι θύνοντες της Εκκλησίας δεν έχουν καταλάβει ότι χρειάζεται η θεολογία. Δεν είναι. Δεν είναι πρόσωπο να χάνε, όπως έλεγε ένας διαπρεπής καθηγητής δογματικής, έτσι, του οποίου υπήρξα κάποτε βοηθός. Αν εξετάζει, έλεγε τους περισσότερους επισκόπους τη δογματική, θα τους εξέταζε, θα τους εξέταζε, θα τους έβαζε, ούτε πέντε θα παίρνανε. Δεν είναι εκεί το θέμα όμως. Είναι το θέμα ότι οφείλουμε να καταλάβουμε την έλλειψή μας αυτή. Η θεολογία προσφέρεται εύκολα, όσο μεγάλη και να είναι. Μπαίνει κανείς σε μια διαδικασία θεολογική, υπαρξιακή, και έρχεται η θεολογία. Δεν χρειάζεται δηλαδή κανείς να κάνει λογοτομή ή εγχείρηση στον εγκέφαλο για να του βάλει κάποιος θεολογία μέσα. Δεν είναι επώδυνο και τόσο φοβερό. Απλά και μόνο στις προοπτικές μας δεν υπάρχει καημένη θεολογία. Νομίζουμε ότι θα είμαστε αποτελεσματικοί χωρίς θεολογία. Καταλάβατε. Και επειδή ακριβώς το νομίζουμε αυτό, έτσι, και βάζουμε στην άκρη το πνεύμα το Άγιο, αυτό είναι ουσιαστικά όλη η ιστορία.
αλλά το πνεύμα το Άγιο όλων συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας. Οι θεσμοί της Εκκλησίας χωρίς πνεύμα Άγιο είναι νεκροί. Είναι σχήματα του κόσμου τούτου που παρέρχονται. Καταλάβατε. Ο θεσμός της Εκκλησίας έγραψε ένα βιβλίο ολόκληρο που το ξέρετε, για να το προσπαθήσω να το αρθρώσω αυτό λιγάκι. Ολόκληρος ο θεσμός είναι χάρισμα. Εάν αυτό το πράγμα το αφήνουμε, βάλουμε στην άκρη και το επινομήσουμε ότι είναι ένα νομοκανονικό καθίδρυμα, έχουμε χάσει το παιχνίδι αμέσως της ιδιότητάς μας, της εκκλησιαστικής και της ποιμαντικής. Έτσι. Αυτό είναι που λείπει, δεν είναι το θέμα κυρίως αυτό. Και μου κάνει εντύπωση εδώ, επειδή μιλάμε τώρα και για τη Δύση, και δεν μπορώ να μην το πω. Τι να πω δηλαδή, ότι οι περισσότεροι από τους θεολόγους, τους δυτικούς που αγαπώ και ξέρω, είναι πολύ πιο αφοσιωμένοι στην εκκλησία τους και πολύ πιο θεολογικοί από ό,τι είμαστε εμείς. Δεν ξέρω γιατί σημαίνει αυτό. Πιθανώς διότι έχουν λιγότερη ασφάλεια από εμάς. Αν πάτε στο Κέμπριτζ για παράδειγμα και πάτε και κάνετε μια διάλεξη στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο, δίπλα σας ακριβώς είναι το Roman Catholic, το United Reformed, το Anglican, δίπλα, έτσι, το Πεντηκοστιανό, το Α, το Β, το Μεθοδιστικό, που κάνουν και αυτοί το ίδιο. Ο φοιτητής σας λοιπόν θα έρθει εδώ, θα πάει εκεί, θα πάει εκεί, θα πάει εκεί. Ποια είναι η ασφάλειά σας? Κινδυνεύετε μετά από λίγο καιρό, αν είστε ανόητος και ανούσιος στο λόγο, να μην έχετε κανένα φοιτητή. Δεν είναι όπως είναι εδώ που έρχεται το κρατικό πανεπιστήμιο και σου βάζει μέσα τόνους άχρηστα παιδιά τα οποία δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με αυτά που λες. Και πάνε μέσα για να πάρουν ένα χαρτί το οποίο στη συνέχεια το χρησιμοποιήσουν για το βάλουν στο σουβλατζίδικο που θα ανοίξουν κάβρο. Καταλάβατε τι λέω. Εκεί θα έχεις ανθρώπους οι οποίοι θα ζητούν λόγο και λόγο γνώσης και λόγο υπάρξεως εκεί για να συνεχίσουν να είναι μαζί σου. Και λείπει τελείως η ασφάλεια. Και εκεί θα αναγκαστείς να καταφύγεις σε πράγματα τα οποία εδώ λόγω υπερβολικής ασφαλείας και λόγω της μεγάλης εξάρτησης από μεγάλα κέντρα έτσι, χρηματοδότησης αυτής, λοιπόν, τα έχουμε βάλει στην άκρη. Και νομίζουμε μετά ότι αυτό είναι όλο. Καταλάβατε. Υπάρχει βαθιά κρίση στον εκκλησιαστικό λόγο. Παρά τα όσα έχουν συμβεί. Και αυτό είναι στο δημόσιο εκκλησιαστικό λόγο. Έτσι. Υπάρχει κρίση. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι βέβαια οι οποίοι αρθρώνουν τέτοιο λόγο. Κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότεροι αυτοί. Σήμερα ειδικά. Πριν από 30 χρόνια δεν είχαμε τους πατέρες της Εκκλησίας εγκρεδομένους. Δεν είχαμε όλο αυτό το φοβερή έκρηξη που έγινε. Και που είναι παγκόσμια έκρηξη. Έτσι. Εντάξει. Τι επίδραση έχει στην εκκλησιαστική ζωή σήμερα της Εκκλησίας ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής? Σας βεβαιώνω ότι ολόκληρη Δύση φλέγεται για τον Άγιο Μάξιμο σήμερα. Κάθε χρόνο πάω και σε ένα συνέδριο. Βγαίνουν τόμοι και θα βγουν πολλοί. Καταλάβατε. Σε όλες τις χώρες. Πρόπερσι στην Οξφόρδη, πέρυσι στο Βελιγράδι, φέτος στο Ελσίνκι, του χρόνου στο Βερολίνο. Για να πούμε τα τελευταία χρόνια μόνο. Καταλάβατε. Ποιος τον ξέρει τον Άγιο Μάξιμο? Και τι καταπληκτική δυνατότητα άρθρωσης θεολογικού λόγου έχει. Έτσι. Εντάξει, δηλαδή είναι ακριβώς το πρόβλημα μιας μεγάλης αντιπνευματικής ψευτοαυτάρκειας, έτσι, η οποία αναλύσκεται στο τέλος σε μερικές νομικές κουβεντούλες και σε κάποια δίθεν έργα, ας πούμε, τα οποία... Ναι. Αλλά το βάθος δυστυχώς λείπει. Αν δεν είμαστε αρκετά ειλικρινείς να το παραδεχτούμε αυτό, δεν ξέρω τι λόγο υπάρξους έχουμε εμείς. Και ειδικά μάλιστα εμείς οι διανοούμενοι που αν δεν λέμε και κανένα λόγο παραπάνω, δεν ξέρω αν έχουμε και λόγο ύπαρξης. Με την καλή έννοια, πονώντας και αγαπώντας. Εγώ και την ευαρέσκεια του κόσμου για την Εκκλησία και την δυσαρέσκειά της την εισπράττω καθημερινά, φορώντας αυτό το ράσο. Όπου και αν πάω, έτσι, εισπράττω τα υπέρ και τα κατά, την ευαρέσκεια και τη δυσαρέσκεια του κόσμου μαζί. Τη σηκώνω πάνω μου, δηλαδή είναι ο καθημερινός μου βίος αυτό. Έτσι. Να εμείνουμε λίγο στο λόγο της Εκκλησίας, να σας πω γιατί. Υπάρχει ένα ερώτημα για τη διαλεκτική του εντός και του εκτός της Εκκλησίας, αναφορικά προς το δημόσιο λόγο, για να γίνω πιο σαφής. Υπάρχουν πολλές απόψεις για το πώς θα πρέπει να εκφράζεται η Εκκλησία κλπ. Αλλά υπάρχει μια έτσι, αρκετά τεκμηριωμένη, θα λέγαμε και σημαντική άποψη, η οποία λέει
ότι η Εκκλησία σήμερα απευθύνεται σε έναν κόσμο ο οποίος πλέον δεν ταυτίζεται με ολόκληρο τον ελληνικό λαό, με την έννοια ότι δεν ζούμε στο Βυζάντιο πλέον, ζούμε σε μια άλλη εποχή. Και ίσως η Εκκλησία θα έπρεπε να εκφράζει άλλον λόγο προς τα έξω και άλλον λόγο προς το ποιμνιό της. Διότι δεν τα του οίκου της Εκκλησίας είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να απευθύνονται στους πιστούς, αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια γεύση πνευματικότητας, κάποια οσμή του τι σημαίνει να είσαι χριστιανός, και όχι στα των εκτός, οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν το θεολογικό λόγο. Άρα το ερώτημα είναι, μπορεί ένας θεολογικός λόγος να έχει απήχηση πέρα από τα μέλη της Εκκλησίας? Κατά τη γνώμη μου απολύτως, αν είναι θεολογικός αυθεντικά, έχει επίδραση στα μέλη τα εκτός Εκκλησίας. Ακριβώς έτσι όπως το είπατε. Εάν έχει να κάνει με το αίμα και με το πυρ που είπαμε πριν. Καταλάβατε. Για να σας θυμίσω κάτι πολύ απλό, ότι κάποτε η Εκκλησία ήταν 5 άνθρωποι. Πώς ενδιέφερε αυτός ο λόγος τον κόσμο τότε, τον άσχετο κόσμο? Τον ενδιέφερε διότι και η σκιά του Πέτρου έκανε θαύματα. Καταλάβατε, τον ενδιέφερε διότι είχε να κάνει με τα ουσιώδη του είναι. Και η θεολογία πάντα είναι αυθεντική, βρίσκει το λόγο να μιλήσει σε όλους. Βρίσκει το τρόπο να μιλήσει η θεολογία και το λόγο και τις λέξεις. Εάν είναι θεολογία. Τώρα να καθόμαστε και να λέμε άλλα εδώ και άλλα εκεί, με ποια έννοια, δηλαδή να προγραμματίσουμε, πώς να το πω, μια προπαγάνδα προς τους έξω και να λέμε, όπως γίνεται στα συνέδρια, τα παλαιά που οργανώνανε κάτι κομμουνιστικά καθεστώτα και εμφανιζόταν και εκκλησιαστικοί εκπρόσωποι και λέγανε εμείς θα μιλήσουμε για την ειρήνη των λαών. Ήταν αυτό που θέλουν να ακούσουν οι άλλοι. Έτσι. Και λέγανε την κουβέντα τους, τρώγανε το φαγητό τους και φεύγανε. Η θεολογία είναι επαναστατική, όπου υπάρξει θεολογία πραγματική. Και σας μιλάει ένας πρώην άθεος, τι άλλο θέλετε? Εγώ πώς αναστατώθηκα κάποτε και δεν μπορώ να ησυχάσω έτσι. Δηλαδή αν μου έβλεπε κανένας έσταρει και ας μην του πούμε το παιδί αυτό τίποτα σοβαρό, διότι θα μας χτυπήσει. Και όταν θα τους χτυπούσα, ειδικά γιατί όταν δεν μου λέγανε κάτι σοβαρό. Σήμερα ο κόσμος μας χτυπάει γιατί είμαστε αθεολόγητοι, όχι γιατί έχουμε θεολογία στο κεφάλι και το ρίχνουμε. Κάποιες φωνές ιεραρχών πολλές φορές που ξεφεύγουν από την ομοφωνία, πώς τις κρίνετε? Αν είναι κατά Θεόν είναι προφητικές. Αν δεν είναι κατά Θεόν είναι πρόβλημα, τι να κάνουμε. Δεν είναι ο θεολογικός λόγος και πρέπει να πω το εξής αυτό. Δεν έδωσα την εντύπωση, ίσως με αυτά που είπα και δεν θέλω να δώσω αυτή την εντύπωση, είναι μόνο κήρυγμα. Μπορεί να μην είναι και κήρυγμα. Μπορεί να είναι σιωπή, μπορεί να είναι στάση ζωής. Μπορεί να είναι και βλέμμα ακόμα. Μπορεί να είναι τρόπος με τον οποίο περνάς τη σχόλη σου. Τρόπος με τον οποίο εμφανίζεσαι. Τρόπος με τον οποίο κοιτάς τον άλλον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι θεολογία. Απλώς, η θεολογία δεν είναι κάτι το οποίο εξαργυρώνεται με εύκολα νομίσματα. Καταλάβατε. Είναι πάντα αυτό το οποίο είναι από πίσω. Είναι πάντα αυτό το οποίο είναι από πίσω. Έτσι. Κάποτε ο μεγάλος θεολόγος, ο Μάγεντορφ, διηγείται το εξής περιστατικό. Ήταν σε ένα συνέδριο στην Αμερική, λέει, και μετά το συνέδριο κάπου πήγαιναν με άλλους συνδετημόν του συνεδρίου να παθούν, δεν ξέρω κάπως. Και όπως σταμάτησε, λέει, σε ένα φανάρι, σταματάει τίποτα ένα φορτηγό με νεαρούς που πηγαίναν σε κάποιο rock festival. Και ένας από τους νεαρούς αυτούς σκύβει, ήταν ο Μάγεντορφ με ένα άλλο παπά, σημαντικό ρωμαιοκαθολικό θεολόγο. Και βγάζει ένα μήλο και του λέει, «Πάτερ, σου δίνω ένα μήλο, εσύ τι έχεις να μου δώσεις?» Και μείναμε, λέει, πως βολωμένοι εμείς οι δυο. Αν το άκουγε ο πατήρ Πορφύριος που έχετε το όνομά του, εκείνη τη στιγμή τον νεαρό θα τον είχε αρπάξει για πάντα. Θα τον είχε αρπάξει για πάντα, να αγιοπνεύεται. Αυτή είναι η διαφορά. Θεολογία μπορεί να κάνουμε ως ακαδημαϊκοί. Υπάρχει μια επιστημονική διάσταση σε όλα αυτά, την οποία κι εγώ προσπαθώ να υπηρετήσω όσο μπορώ. Αλλά όταν αυτό το πράγμα δεν έχει αυτή την αναστατωμένη και αναστατώνουσα έτσι οσμή του πνεύματος του Αγίου, οπότε ο Πορφύριος λέω τώρα, θα του έλεγε, τι, σου δίνω την καρδιά μου. Και τον αποκαλούσε και με το όνομά του. Και σταματούσε μέσα στο φορτηγό. Θα πήγαινε από πίσω από το αυτοκίνητο, ο πατρός Πορφύριος. Λέω τώρα ένα παράδειγμα. Καταλάβατε.
Δηλαδή παίρνει πολλές μορφές η θεολογία. Χρειάζεται να είναι και ο λόγος οπωσδήποτε στο δημόσιο χώρο, αλλά πάντως δεν είναι αυτό το πραγματάκι που νομίζουμε εμείς σήμερα, και δημόσιες σχέσεις, έτσι. Και να μην πω περισσότερα, γιατί όλοι τα βλέπουμε και όλοι τα ξέρουμε, έτσι. Χρειαζόμαστε ανθρώπους που να είναι, να το πω έτσι, μάρτυρες, με την έννοια την ευαγγελική της πίστης. Δηλαδή ανθρώπους που να ξέρουν γιατί πράγμα μιλάνε και κάνουν. Και όχι ανώδυνα χαϊδέματα δεξιά-αριστερά. Να πάμε λίγο και στη σχολαστική θεολογία, στη θεολογία των σχολών δηλαδή. Έχετε γράψει προκλητικά, θα έλεγα, σε ένα βιβλίο σας, ότι χρειαζόμαστε σήμερα ένα νέο παράδειγμα. Συνομιλία της θεολογίας με την νεωτερικότητα, είτε αυτό ονομαστεί νεοπατερικό ή μεταπατερικό ή αντιπατερικό. Δεν το βρίσκεται κάπως προκλητικό? Δεν το βρίσκω προκλητικό. Θέλω να πω αυτό που λέω το σύνορα, ότι εμένα με ενδιαφέρει να το κοιτάζω εκεί και να βλέπω το πράγμα το Άγιο, το πώς θα το πω αυτό το πράγμα. Έτσι, απλώς εντύπωση προσπαθεί να προκαλέσει. Καταλάβατε, και δεν την προκαλεί στο τέλος. Φυσικά, εγώ μιλάω σε άλλα κείμενα, με αγγλικά κείμενα που δεν υπάρχουν, ίσως δεν τα ξέρετε. Λέω πάντοτε ότι η θεολογία κάνει πατερικές συνθέσεις. Πατερικές. Και δεν μου αρέσει ούτε ο όρος του νεοπατερικές του Φιωρόφσκι, υπό την έννοια ότι το νεοπατερικός δείχνει σαν να έχω ουσιαστικά. Μπορεί να δώσει σε μερικούς την εντύπωση, αν και δεν νομίζω ότι ο Ρόφσκι το εννοούσε έτσι, ότι κατά κάποιο τρόπο κάνουν μια θεολογία της επανάληψης. Πατέρες παράγονται ανά πάσα στιγμή. Η Εκκλησία παράγει πατέρες. Έχουμε πατέρες, μπορούμε να ονομάσουμε, είπα μερικά ονόματα προηγουμένως. Έτσι, είπα τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Σοφρόνιο, τον πατέρα Δημήτριο Στανιλοάε, τον πατέρα το Φλωρόφσκι, ο ίδιος που σας είπα πριν. Είναι πατέρες της Εκκλησίας, νεότεροι. Ας μιλήσουμε έτσι για κειμημένους. Οι οποίοι έχουν φτιάξει αυτό που έχουν φτιάξει. Δηλαδή, αυτό το πράγμα όμως υπάρχει, και το βλέπω αυτό και ως ψυχολόγος, υπάρχει μια τεράστια απόθεση του πνευματικού. Γενικά ο άνθρωπος έχει πρόβλημα μεγάλο με οτιδήποτε μπορεί να πληγώσει τον αρχισισμό του. Η θεολογία εμφανίζεται επικίνδυνη. Η θεολογία φαφήνια είναι αποδομητική. Καταλάβατε. Τι δουλειά του διαβόλου στην ιστορία. Σου λέει αποδομήσε τώρα. Δεν σου λέει οικοδομήσε. Το πνεύμα του το Ευαγγέλιο λέει οικοδομήτε. Έτσι, οικοδομήσε. Οικοδομήσε τα πνεύματα. Αλλήλει τα πνεύματα. Πού? Το αντίθετο. Αποδομούμε. Από το φόβο της αποδόμησης λοιπόν αυτής, συνολικά αποδομούμεθα έτσι. Εν δόξη. Τώρα, αν το πούμε αυτό πατερικό, μεταπατερικό, κολοκύθια. Είδαμε και πατερικούς δίθεν θεολόγους που έπρεπε να πει μια κουβέντα μαζί του. Κάποτε ο πατέρ Παΐσιος είχε πει για κάποιον από τους πατερικούς θεολόγους την εξής λαμπρή κουβέντα. Το ρωτήσαμε, είναι καλός αυτός? Και λέει το εξής απίθανο, απαντάει. Λέει διαμάντια αλλά λίμωνα μέσα βρουν στο κεφάλι. Καταλάβατε τι λέω. Φοβερή κουβέντα. Μου ένας άνθρωπος σαν και αυτό να το πει και να το καταλάβει αυτό. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιείς πατερική ή αυτή και να είσαι οδός πρωτήρας. Και μπορεί να λες ότι εγώ δεν λέω πατερικά και να είσαι πατερικότατος. Ο πατήρ Σοφρόνιος στα Ιουδία δεν χρησιμοποιεί τους πατέρες της Εκκλησίας. Μόνο τα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Ποιος αμφιβάλλει την πατήρ της Εκκλησίας ο ίδιος σήμερα? Δεν νομίζω ότι αμφιβάλλει κανείς. Που να ξέρει σοβαρά από θεολογία βέβαια. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, η δήλωση αυτή σημαίνει ότι αυτό το οποίο έχει να κάνει ο άνθρωπος που ασχολείται ακαδημαϊκά με το θεολογικό χώρο, είναι να ψάξει να βρει το πνεύμα των πατέρων. Έτσι. Το διάλογο με την εωτερικότητα στο θεολογικό επίπεδο το βλέπετε ίσως στα τελευταία χρόνια με τα συνέδρια που γίνανε? Η Εκκλησία έκανε κυρίως λειτουργικά συνέδρια. Έχουμε όμως και άλλους φορείς, η Σύναξη, ο Άρτος Ζωής, το Αντίφωνο, η Ακαδημία του Βόλου κτλ. Βλέπετε να υπάρχει διάλογος με την εωτερικότητα ή όχι? Στο ίδιο βιβλίο νομίζω που είδατε αυτό που είδατε, λίγες γραμμές παραπάνω, λέω και κάτι ακόμα για το θέμα αυτό. Λέω γίνεται αυτό το πράγμα, παραλληλίζω μάλιστα και στο διάρκεια του βιβλίου μέσα, τον ορισμό της θεραπείας, όπως τη λέει ο Λακάν, τι είναι ψυχοθεραπεία, με το πώς είναι η θεολογία. Λέει λοιπόν ο Λακάν το εξής ωραίο. Η ψυχοθεραπεία από τον νευρωτικό, λέει, αρχίζει με τον νευρωτικό ή να μην μιλάει σε εσάς και να μιλάει για τον εαυτό του,
ή να μην μιλάει για τον εαυτό του και να μιλάει σε εσάς. Και τελειώνει όταν μιλάει σε εσάς για τον εαυτό του. Το ίδιο κάνει και η θεολογία σήμερα. Η θεολογία σήμερα, η ορθόδοξη, επειδή είναι από ακαδημαϊκής πλευράς στα σπάργανα ακόμα, στα πρώτα της βήματα, τώρα ξεκινάει, έχοντας ξανανακαλύψει κάποιες πηγές της, και επειδή η ελληνική παιδεία έχει αιώνες αποκοπής από το τι πράγματι συνέβη στη Δύση, έτσι, όχι αυτά που διαλέγουμε εμείς, άλλο στον Μάρξ, άλλο στον Χέγγελ, άλλο στον, πώς το λένε, την παράδοση του ατομικισμού, ξέρω, βρήκαμε το άτομο, τελείως υπόθεση. Τι πράγματι συνέβη στη Δύση. Αυτό πολύ λίγοι το ξέρουν στον χώρο του. Και πολύ λίγοι το παρακολουθούν σήμερα. Τι ακριβώς γίνεται, τώρα που μιλάμε. Όχι πριν 50 χρόνια που είμαστε στο Παρίσι, στη Γερμανία. Τώρα, σήμερα. Τι είναι αυτοί και ποιοι είναι αυτοί που λένε. Δηλαδή λοιπόν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει ακόμα αρθρωμένο. Λοιπόν, η ελληνική θεολογία έχει πάθει αυτό το πράγμα. Ή επήγεται να μιλήσει με την εταιρικότητα, γδυνόμενη από πάνω της, από ό,τι νομίζει ότι θα τη βαρύνει, από το τρέξιμο να την προλάβει, να της μιλήσει, έτσι, πως τρέχεις πίσω από μια αιώνια αγαπημένη και πετάς από πίσω το ότι έσχεδένια σε μεγάλα, λοιπόν, για να μην σε βαρύνει στο τρέξιμο. Ή κάνει το αντίθετο ακριβώς, δεν μιλάει στην εταιρικότητα και μιλάει στον εαυτό της, ενώπιον καθρέπτου. Ή ακροατηρίο του οποίου παίζει ρόλο καθρέπτου. Αυτά τα πράγματα τελείωσαν. Ούτε το ένα μπορεί να δουλέψει πλέον, ούτε το άλλο. Τι αποτελεί κριτήριο της απήχησης? Δηλαδή κάποιοι λένε ότι κριτήριο αποτελεί αν τα αμφιθέατρα, ξέρω εγώ, των θεολογικών σχολείων είναι γεμάτα. Αυτό παράδειγμα, όχι επειδή εισάγονται τόσοι, αλλά από το ενδιαφέρον που υπάρχει. Θυμάμαι μας έλεγε ο μακαριστός Παπαπέτρου στην θεολογική σχολή στην Αθήνα, ότι πριν 30 χρόνια το αμφιθέατρο ήταν γεμάτο να ακούσει κάποιο θεολογικό λόγο. Είναι αυτό κριτήριο, ή μπορούμε να πούμε ότι οι φοιτητές οι περισσότεροι είναι άσχετοι με το που ακούσουν κάτι, το οτιδήποτε πιάνονται από αυτό? Τι είναι κριτήριο για να καταλάβουμε ότι η συζήτηση με την εωτερικότητα κάπου προχωράει, κάπου πηγαίνει? Το κριτήριο δεν είναι προφανώς οι φοιτητές μόνο. Το κριτήριο θα ήταν το επίπεδο των δημοσιεύσεων, το επίπεδο των περιοδικών, το επίπεδο της θεολογικής πιστικότητας και της στοχαστικής πιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων. Έτσι. Και βεβαίως και η απήχηση εντός και εκτός Ελλάδας. Και ένα από τα κριτήρια αυτά είναι και τα κροατήρια. Τα οποία κροατήρια όμως, ειδικά τα φοιτητικά, θέλουν καθοδήγηση. Εντάξει, δεν είναι να το παίρνει κανείς πάνω του όταν προκαλεί τον μενικό ενθουσιασμό. Για να φτάσουν τα παιδιά αυτά να αφομοιώσουν δημιουργικά αυτά που ακούνε, χρειάζεται πολλή δουλειά. Και χρειάζεται βοήθεια. Και αν τη βοήθεια αυτή δεν τους την προσφέρεις, θα περάσει η εντύπωση εύκολα και δεν θα μείνει αυτό που νομίζουμε από πίσω. Έτσι, πάντοτε έχει να κάνει το στοίχημα με το βάθος του προσφερόμενου αγαθού, έτσι, και με το βάθος της αγωνίας αυτών που ακούνε. Εγώ νομίζω όμως ότι στο τέλος, δεν μπορούμε εκ των προτέρων να το προγραμματίσουμε, αλλά όταν συμβεί, το θεολογικό γεγονός είναι ένα ιστορικό γεγονός. Ένα γεγονός το οποίο δημιουργεί ιστορία από μόνο του μετά. Αλλά το βλέπουμε μετά. Πράγματι, τι λέω, δεν μπορώ εγώ να πω ή εσείς ή οποιοςδήποτε άλλος ότι τώρα θα κάνω αυτού του είδους το εγχείρημα μέσα στον ιστορικό χώρο, να το πραγματοποιήσω. Μπορώ όμως να είμαι εχμάλωτος της δόξας του θεολογικού εγχειρήματος. Εχμάλωτος της δόξας του Θεού, δηλαδή, μέσα στην ιστορία. Οπότε κάτι καλό θα βγει. Μάλιστα. Αυτή η κρίση μάλλον που πέρασε ο θεολογικός λόγος, λένε πολλοί ότι έχει δημιουργήσει και την κρίση που περνάμε σήμερα. Όλοι λένε από δεξιά, αριστερά, οπουδήποτε, από κάθε κατεύθυνση, ότι η κρίση σήμερα είναι πνευματική. Μάλιστα, στο θεολογικό χώρο έχουν εντοπιστεί, θα λέγαμε, σαν δύο κατευθύνσεις, ευρύτερα μάλλον στον πνευματικό χώρο. Τη μία την εκφράζουν κάποιοι διανοούμενοι, όπως ο κύριος Ράμφος, ο κύριος Λίποβατς, οι οποίοι πολλές φορές λένε, ήρθε η κρίση, ωραία, ας μετανοήσουμε και ας αλλάξουμε πορεία. Υπάρχει και μία άλλη πλευρά, την οποία εξέφρασε σε μία ημερίδα πέρσι-πρόπερσι ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης, ο οποίος είπε ότι καταστρεφόμαστε, άρα καλά πάμε, είπε χαριτολογώντας. Βέβαια, αυτά τα δύο ρεύματα θα μπορούσε κανείς ότι είναι πανάρχια, τα βρίσκουμε ήδη από την Παλαιά Διαθήκη, ας το πούμε,
προφητικά σχήματα, δευτερονομιστικά σχήματα κτλ. Τα οποία πάντα έχουν κάποιο ενδιαφέρον. Κάποιοι λοιπόν από αυτούς, οι πρώτοι συνήθως συμφωνούν με το μνημόνιο, οι δεύτεροι δεν συμφωνούν με το μνημόνιο. Οι διανοούμενοι εκφράζουν πολλές φορές και μια τάση ότι φταίει η ορθόδοξη θεολογία που άφησαν ολοκλήρωτο την προσωπικότητα του ατόμου μετά το Βυζάντιο, ή πολλές φορές το ασκητικό ήθος είναι εκείνο το οποίο μπορεί να έβλαψε την όλη διαδικασία. Η δεύτερη τάση εκφράζει και μια αντίληψη ότι η σωτηρία δεν πρόκειται να προέλθει μόνο από τον άνθρωπο. Ποια τελικά είναι η έξοδος από την κρίση, είναι πνευματική κρίση και ποια τελικά μπορεί να είναι η έξοδος? Δεν υπάρχει ιστορική κρίση, πρέπει να είναι πνευματική καταρχήν. Κομίζουμε γλάφκα της Αθήνας, να το λέμε και το ξαναλέμε αυτό. Εκείνος που θα βοηθήσει είναι ακριβώς όπως είπατε, αυτός που θα προσφέρει κάποια δυνατότητα ερμηνείας. Έτσι. Εγώ διαφωνώ απόλυτα με εκείνους τους διανοούμενους που λένε αυτά που λένε για το Βυζάντιο, ότι δεν ολοκλήρωσε την προσωπικότητα και δεν έκανε και δεν έκανε. Ποιος την ολοκλήρωσε την ίδια εποχή? Την ολοκλήρωσε κανένας, μήπως? Για να πάμε να τον βρούμε. Λυπάμαι που το λέω. Αυτοί οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν σε βάθος τη θεολογία και το τι ακριβώς συνέβη και δεν μπορούν κυρίως. Δεν έχουν ιστορική, πραγματική ιστορική ματιά στα πράγματα. Λοιπόν, αντιθέτως προς αυτούς, εγώ θεωρώ ότι η Βυζαντινή εξατομίκευση προηγήθηκε της Δυτικής και συνέβη με τέτοιους όρους που είναι προκλητικά γόνιμοι. Βεβαίως, διεκόπη. Και τι διεκόπη? Δεν μπορείς να ολοκληρώσεις διαδικασία εξατομίκευσης όταν είσαι σκλαβωμένος σε ένα τόσο απεινή μάλιστα δυνάστη, όπως υπήρξε ο τουρκικός ζυγός. Το να λέμε ότι να αιτιόμεθα τους υποδούλους που δεν ολοκλήρωσαν την εξατομίκευση, είναι σαν να αιτιόμεθα έναν παράλυτο, γιατί δεν περπατάει. Είναι παράλυτος ο άνθρωπος. Με προβλήματα στο σποδελίκι του αυτή, στο μηνωτείο μυαλό, δεν ξέρω πού αλλού. Έτσι. Λοιπόν, εκείνο όμως το οποίο μπορεί να γίνει είναι να υπάρξει μια δημιουργική συνέχεια. Και εδώ αιτιόμεθα αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν βλέπουν τα ζώπηρα εκείνα. Δεν βλέπουν τα στοιχεία εκείνα σε αυτή τη διακοπήσα παράδοση, τα οποία είναι φοβερά γόνιμα για μια σημερινή συζήτηση για την εξατομίκευση. Καταλάβατε τι λέω? Η σημερινή συζήτηση για την εξατομίκευση όχι μόνο δεν έχει εξαντληθεί στη Δύση, παρακαλώ, αλλά είναι σε πάρα πολύ γόνιμη καμπή και φάση. Δεν μπορώ να καταλάβω τους Έλληνες διανοούμενους αυτούς, οι οποίοι με το μυαλό τους βρίσκονται 100 ή 50 χρόνια πίσω και συζητάνε με τη Δύση με όρους που συζητούσε αυτή με τον εαυτό της τότε. Αυτό το πράγμα είναι φοβερός αναχρονισμός και είναι φοβερό να παρουσιάζεται σαν μοντέρνα ιστορική λύση στο πρόβλημα το οποίο της εξατομίκευσης. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν υπάρχει η γνώση την οποία θα μπορούσε να υπάρχει αν κανείς αντί να γράφει ακατάσχετα βιβλία καθόταν λίγο και διάβαζε. Και να έβγαζε λίγα λιγότερα βιβλία. Ακάθαρα να διάβαζε. Δηλαδή πιο πολλοί από αυτούς είναι αδιάβαστοι. Το λέω ευθέως. Και λυπάμαι που αναγκάζομαι να το πω έτσι. Δεν φταίμε. Ναι. Μου σας διέκοψα. Ναι. Δεν φταίμε κι εμείς ίσως που ρίξαμε την πέτρα του αναθέματος ίσως στην ατομικότητα, στις περασμένες θεολογικές γενναίες, ας το πούμε. Δεν φταίμε κι εμείς αυτό. Δεν το κατάλαβα. Σε ένα σημείο. Παράδειγμα, έτσι, την έχετε σχολιάσει κι εσείς αυτή η γνωστή διάκριση προσώπου και ατόμου, ας το πούμε, της θεολογίας του 60. Και αυτό ακόμα, είναι γόνος μιας άκρητης υποδοχής ενός κριτηρίου, έτσι, το οποίο ίσχυε για κάποια στιγμή στη Δύση. Δεν ίσχυε πια σήμερα. Σήμερα δεν μπορείτε στη Δύση να μιλάτε με τους όρους του υπαρξισμού του 50. Είστε παροχημένος. Το ότι καθόμαστε σήμερα σε σοβαρά στην Ελλάδα, και εγώ είμαι ο κακός βέβαια, ο οποίος κάνει κριτική σε αυτή την περίπτωση, σε μερικούς ανθρώπους που εγώ στο βάθος αγαπώ. Δεν ξέρω αν με αγαπούν και αυτοί, αλλά πάντως εγώ δεν τους έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα, κανένα από αυτούς. Τι δηλαδή, χρησιμοποιούμε όρους για μια θεολογία τόσο ζωντανή, τόσο ολιστική, τόσο φοβερή, που μπορεί να κουβεντιάσει σήμερα επί ίσης ώρες, έτσι, με φοβερά καινούργια πράγματα. Τι χρησιμοποιούμε λοιπόν όρους του 40 και του 30, άντε και του 50, παραπάνω δεν πάμε. Λοιπόν, και εκεί μέσα μένουμε και αξιώνουμε μάλιστα να εξαντλείται ολόκληρη η νοηματοδοσία που τις κάνουμε εκεί σε αυτά. Και αν πει κάτι κάποιο άλλο, νομίζουμε ότι στρέφεται εναντίον μας. Όχι, είμαστε για την αλήθεια όλοι μας, δεν είμαστε ενάντια σε κανέναν. Τι νόημα θα είχε άλλωστε? Δηλαδή όλα αυτά τα οποία θα ικανοποιούσαν την κοσμική μας φιλοδοξία τα έχουμε.
να μιλήσω και ανθρώπινα. Δηλαδή, για ποιο λόγο θα έπρεπε κανείς. Αλλά είναι ζουμερά και σε όλα τα θέματα τα ίδια. Λοιπόν, η κουβέντα για την εξατομίκευση στην Ελλάδα είναι στα σπάργανα. Και μόνο άνθρωποι που, να το πω ξανά για πολλωστή φορά, δεν γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στη Δύση τα τελευταία 50-60 χρόνια. Μπορούν στα σοβαρά να παραμένουν στο ερώτημα το αν θα φτιάξουν το αναστοχαστικό υποκείμενο, έτσι, το οποίο μας λείπει επειδή δεν το... ιστορικά τι δεν είναι τότε να το αποκτήσω. Καταλάβατε. Τώρα, η άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ όμορφη, είναι ποιητική, ο πατήρ Βασίλειος που είπατε, έτσι καταστρεφόμαστε, άρα καλά πάμε, με την έννοια του ότι δείχνει ότι αυτό το οποίο σημαίνει στην ιστορία ορίζεται από παράγοντες επίσης έξω της. Έτσι. Κουβεντιάζαμε τον Ζηράρ πριν από λίγο στην εμερίδα που οργάνωσε το Αντίφωνο και είπα εγώ μεταξύ άλλων ότι είναι εκπληκτικό ότι ο Ζηράρ δεν περιορίζει την ιστορία σε αυτό το οποίο εννοεί ως ιστορία ο δυτικός άνθρωπος στα τελευταία χρόνια, αλλά ουσιαστικά δείχνει ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες απ' έξω. Και απορεί με πολύ γνήσιο τρόπο, έχει μια πολύ γνήσια απορία. Πώς μπορεί να σπάσει ο μιμητικός κύκλος των μαθητών, αν δεν υπάρξει κάτι άλλο που λέγεται πνεύμα, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Σαν κοινωνιολόγος, λέει. Το θέτει με τον τρόπο το γόνιμο αυτό, του ανθρώπου που όντως σκέπτεται. Και δεν είναι πολύ αυτοί που σκέπτεται, το ξέρετε. Πράγμα. Λοιπόν, επομένως, πράγματι υπάρχει μια διαδικασία εν εξέλιξη. Σαφώς στον χώρο τον ιστορικό υπάρχουν και δυνάμεις τις οποίες δεν μπορούμε να τις ταυτίσουμε με το εγώ και με την ατομικότητα. Έτσι. Και επιπλέον όλη η επεξεργασία όλου αυτού του πλούτου πρέπει να γίνει με σύγχρονο και διαλογικό τρόπο, έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματική αγωνία της Δύσης. Έτσι. Ναι, δεν πρέπει όμως να και κάποια πράγματα να δούμε θετικά. Δηλαδή, κάνατε πριν και ένα μικρό λόγο σχετικά με τους θεσμούς το σήμερα. Ζούμε σε μια ευρωπαϊκή οικογένεια, υπάρχουν κάποιες δεσμεύσεις. Κάποιοι από τους διανοητές και στοχαστές λένε ότι λογικό είναι ότι πρέπει να ακολουθήσουμε κάποια πράγματα από αυτά τα οποία λέγονται και τα οποία ακούγονται σωστά. Είπατε λίγο πιο πριν στην κουβέντα μας, όταν ξεκινάγαμε, ότι είναι δύσκολο να υπάρξουν ή δεν υπήρξαν ποτέ θεσμοί όπως τους κατανοεί ο δυτικός άνθρωπος στον ελληνικό χώρο. Δεν πρέπει όμως κάπως να βρούμε ένα κώδικα επικοινωνίας και με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Αυτό προσπαθώ ακριβώς να πω. Και για να μην αφήσω το θέμα της εξατομίκευσης, γιατί στην ουσία μόνο το ακουμπήσαμε. Είναι σαφές, για να εξηγήσω λίγο καλύτερα, κάπως πιο παραδειγματικά τη σκέψη μου, γιατί πολύ εύκολα μερικοί θα τα παρεξηγήσουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είμαι καθόλου υπέρ μιας φανταστικής αυτάρκειας της θεολογίας. Η θεολογία, όπως είπα, είναι πυρ. Το πυρ χωνεύει ορισμένα αντικείμενα. Αν του βάλετε χρυσό μέσα, θα αναχωνεύσει το χρυσό. Αν του βάλετε ξύλο, θα το κάψει. Έτσι. Αν πάρετε την έννοια της ατομικότητας ή του εαυτού με σημερινούς όρους, θα δείτε ότι οι διαστρωματώσεις του σημερινού εαυτού, τα επίπεδά του, έτσι, οι έννοιες του σημερινού εαυτού, αν το θέλετε, είναι τόσο πολλαπλές που αναγκαστικά αυτό που μας παραδίδεται ως θεολογία, πώς το λένε, από το παρελθόν, δεν μπορεί να το αντικρίσει άμεσα, γιατί ο σημερινός άνθρωπος είναι διαφορετικός από εκείνον του 14ου ή του 10ου αιώνα. Εννοείται. Εδώ οι πιθανότητες να φερθούμε έντιμα δεν είναι πολλές. Υπάρχει μια πιθανή στάση, να πούμε δηλαδή τι, ότι δεν απαντάει στα σημερινά ερωτήματα η θεολογία γιατί είναι του 14ου αιώνα. Αυτό κάνει ο Ράμφος. Έχει τελειώσει εκεί. Αυτό είναι μια εργασία διόλου εφάνταστη, διόλου δημιουργική. Καταλάβατε, είναι σαν να λέμε ότι δεν υπήρχε αυτοκίνητο πριν από 300 χρόνια. Σπουδαία διαπίστωση. Η άλλη πιο δημιουργική δουλειά, η πολύ πιο δημιουργική, θα ήταν να ξεκινήσουμε από εκεί που σταμάτησε εκείνο, καταλάβατε, και να κοιτάξουμε να το δουλέψουμε με σημερινό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά πραγματικά ερωτήματα, έτσι, τις πραγματικές διαστρωματώσεις του εαυτού, την πολλαπλότητα την οποία εμφανίζει ο ορισμός του ανθρώπινου υποκειμένου, είμαι σαφής. Αλλά να δουλέψουμε και με το υλικό εκείνο, με έναν τρόπο δουλεύοντας με το πνεύμα και όχι ακριβώς με το γράμμα. Με το πνεύμα όλων αυτών των θαυμάσιων πραγμάτων. Και πολλές φορές και με το γράμμα, γιατί μερικές διατυπώσεις είναι τόσο εκπληκτικές. Εγώ έχω ξεχωρίσει μερικές. Στον Άγιο Μάξιμο και στον Παλαμά.
που δεν έχουν ακόμα γίνει κατανοητές από πολλούς. Έτσι. Όταν σας λέει ο Παλαμάς, το έχω πει πολλές φορές, ότι δεν ανεβαίνει στο Θεό ήμουν μόνο με τα παντόσιδους κτίσεως. Έτσι. Όταν ο Μάξιμος σου λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι ούτε η ψυχή, ούτε το σώμα, ούτε το άθλησμά του, αλλά το όλον αυτού, που βάζει μέσα εδώ ουσιαστικά ένα ολόκληρη, μια ολόκληρη ψυχολογία του βάθους. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θα τα δουλέψουμε με σημερινό τρόπο και να προχωρήσουμε την πατερική θεολογία, παράγοντας πατερική θεολογία κι εμείς παρακάτω. Αυτό όμως το πράγμα θέλει για να γίνει την πολυτέλειά του. Δεν γίνεται ανά πάσα στιγμή, δεν γίνεται όταν καλείς το. Όταν δεν μπαίνει στο πρόγραμμα και το ακαδημαϊκό μας και το υπαρξιακό μας. Καταλάβατε τι λέω. Η διαρώτηση, Πάτερ, είναι η εξής, ότι εδράζεται αυτή η πεποίθηση και η ελπίδα ότι η Ορθοδοξία μπορεί να απαντήσει σε κάποια θέματα, σε μια δογματική πεποίθηση ότι μπορεί να απαντήσει ή δεν μπορεί να απαντήσει, ή την ψυχανεμιζόμαστε, δηλαδή. Όχι, μπορεί να... και εγώ υποδενήρε δεν θεωρώ ότι οι απαντήσει είναι δεδομένε. Και μάλιστα το μόνο που έχουμε κάνει να ρωτήσουμε σήμερα. Μάλιστα, κάποιοι με παρεξήγησαν στο θέμα αυτό και απορώ πώς. Πρέπει να μην ξέρει κανείς πώς γράφω και πώς μιλάω για να το πει αυτό για μένα. Εγώ θεωρώ ότι και καινούργια πράγματα μπορεί να πει η θεολογία. Τελείως καινούργια. Αφού έχει καινούργια ερωτήματα, θα και δώσει καινούργιες απαντήσεις. Είναι μια συνέχεια πνεύματος η ιστορία αυτή. Δεν είναι μια συνέχεια γράμματος. Έλεος πια. Και το λέω αυτό έλεος γιατί το είπαν άνθρωποι αυτό που τους εκτιμούσα διανοητικά. Αλλά είναι φοβερό το πώς κολλάει ο νους μας σε μερικά πράγματα. Δηλαδή, ή θα τα πετάξουμε όλα. Θα είμαστε δουλειά προσκολλημένοι εκεί, δεν υπάρχει τρίτη λύση, ρε παιδιά. Το νόμιρο, πώς το διαβάζουμε σήμερα. Φτιάχνουμε το δωδεκάθεο, να το διαβάζουμε. Ε, Πλάτωνα, πώς διαβάζουμε σήμερα. Έτσι θα διαβάζουμε τους πατέρες. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί είναι τόσο δύσκολο αυτό το πράγμα να το συλλάβω μερικοί. Και με κατηγορούν με μένα προσωπικά, άλλοι για συντηρητισμό και άλλοι για το αντίθετό του, για υπερπροοδευτισμό, γιατί γράφω βιβλία για την ψυχανάλυση, τη φιλοσοφία κλπ. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι το οποίο να σας το εξήγησε πώς γίνεται. Εγώ εμφορούμαι από ένα πνεύμα και συναντώ ερωτήματα και επεξεργάζομαι. Τι επεξεργάζομαι? Την ίδια την αλήθεια του πράγματος. Το τι θα βγει δεν το ξέρω. Άμα το ξέρω θα ήμουν διανοούμενος, θα ήμουν μπακάλις. Ο μπακάλις μόνο ξέρει τι πουλάει. Ο διανοούμενος έχει καινούργια πράγματα συνέχεια μπροστά του. Δεν ξέρω. Όταν ξεκινάω να γράψω ένα βιβλίο ή ένα paper, δεν ξέρω πού θα φτάσω. Πολλές φορές. Αλλά πρέπει να εμπιστευτούμε ακριβώς το πνεύμα. Και στην Εκκλησία αυτό το πνεύμα είναι που συγκροτεί το θεσμό, όχι το γράμμα. Πάντως δεν πρέπει να αισθάνεται κανένα την ανάγκη να απολογείται συνεχώς έναντι της παράδοσης. Να απολογείται έναντι της παράδοσης, εννοείται έναντι των παραδοσιολαγνών, των παραδοσιοκρατών. Γιατί η παράδοση δεν συζητάει να απολογηθεί. Παράδοση. Είναι κάτι στο οποίο το περάει κάποτε ο Σαββόπουλος και μου αρέσει το λέω, είναι κάτι στο οποίο παραδίδεσαι. Δηλαδή όταν κάτσεις και διαβάζεις κάτι πράγματα σαν και αυτά τα οποία υπάρχουν και αναμοχλεύεις λίγο αυτή τη φωτιά που λέγαμε πριν και τον ίνο αυτό, το ζωντανό, γιατί είναι ζωντανά πράγματα. Κάπου το λέει ο Φλωρός και αυτό, ρε παιδιά, είναι πιο ζωντανά από αυτά που λέμε εμείς σήμερα. Λέει. Όντως, όντως. Λοιπόν, σε αυτό το πράγμα ανοίγεσαι, παραδίνεσαι και γίνεται ο τόκος σαν καλό, γεννάς και εσύ παρόμοια. Αν δεν γεννήσει παρόμοια, κάτι κακό συνέβη. Είναι αίρος η όλη η ιστορία. Με εννοείται τι λέω. Δεν μπορεί στον Άγιο Μάξιμο να τον κάνει βιβλίο. Τον Άγιο Μάξιμο μια ζωντανή ύπαρξη. Φοβερό πράγμα το οποίο φαντάζομαι ότι μπορώ να το φανταστώ πώς ήταν. Ένα φοβερά εφευρετικό άνθρωπο. Ζούσε φοβερά πρωτότυπα. Δηλαδή φαντάζομαι ότι και κουνούσε και τα χέρια και τα πόδια του διαφορετικά. Έτσι με ποιήση, με έναν τρόπο. Έδινε νόημα σε κάθε τι. Τώρα να τον κάνει τώρα γράμμα, πει ότι είναι αυτό. Και τα έργα τα μεγάλα, αυτό το πράγμα κάνουν, είναι πίστες, κάνεις απογείωση από εκεί πέρα. Πολλές φορές χρησιμοποιώ το παράδειγμα της κολυμβήθρας. Αυτό λέω, η παράδοση είναι μια κολυμβήθρα. Αν μείνεις μέσα στο νερό θα σαπίσεις. Αν δεν μπεις πάλι εκεί μέσα δεν ανοίξεις καμία οικογένεια, δεν ανοίξεις πουθενά. Τι, δεν είσαι τίποτα. Πρέπει να μπεις και να βγεις. Το λέω καλά. Εμένα καλό μου απλή. Εγώ έτσι μπορώ να το φανταστώ. Τώρα, γι' αυτό και οι πατέρες όλοι και οι πατέρες ακόμα και οι που δεν ήξεραν γράμματα πολλά έχουν αυτό το πράγμα φοβερά σύγχρονο. Το έχω γράψει και αυτό ότι η πραγματική θεολογία είναι πάντα συναφιακή. Ναι. Το να λες θα κάνω συναφιακή θεολογία, τι εννοείς δηλαδή? Ότι θα πεις τη λεσβία πήγαινε παντρέψου? Το είναι το ερώτημα. Θα σε ρωτήσει. Αν σε ρωτήσει κάτι, θα σε ρωτήσει κάτι τελείως φοβερό, το οποίο
Δεν ξέρω αν μπορείς να το απαντήσεις, αν δεν βουλιάξεις μέσα στο πνεύμα του. Είμαι σαφής. Θα σε ρωτήσει. Θα σε ρωτήσει, παπά μου. Δεν θα σε ρωτήσει. Τελείωσε με το αυτή η ιστορία. Αυτό είναι το γόνιμο αυτής της εποχής. Θα τελείωσαν τα αυτονόητα. Αυτό θα έπρεπε να μας κάνει να στεκόμαστε όλοι σε αναμένα κάρβουνα. Και τότε θα δεχόμαστε τη γλώσσα του πνεύματος. Αλλά δεν μπαίνουμε στα αναμένα τα κάρβουνα. Καταλάβατε. Και γι' αυτό δεν θα δεχόμαστε και δρόσο καμία. Αυτά τα αναμένα κάρβουνα και αυτή, ας το πούμε, η έννοια της Εκκλησίας στο ότι προχωράει πολύ... Συγγνώμη να κάνω μια παρένθεση. Είναι σοβαρό αυτό που είπα. Όταν απαντάς εύκολα, δίνεις εύκολες απαντήσεις στον πόνο των ανθρώπων, αυτό δεν λέγεται συναφιακή θεολογία. Είναι έλλειψη αγάπης. Είναι βαθύς ναρκισισμός. Είναι σωτηρίας από τον άλλον. Γιατί αισθάνεσαι ότι η απορία του άλλου σε κατακρηγουργεί, σε ξεβολεύει. Το απαντάς εύκολα λοιπόν. Κάνε παιδάκι μου το θέλημά σου. Δεν τον πονάς, δεν τον αγαπάς, ούτε θεολόγος είσαι. Καταλάβατε, αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέω. Δεν τον παίρνεις πάνω σου, δεν τον κουβαλάς. Δεν αναλαμβάνεις την αγωνία του. Και αυτό το καταλαβαίνει αυτό. Και δεν σε υπολογίζει μετά από λίγο. Δεν είναι τυχαίο. Όταν εγώ κάποτε ως άθεος θέλησα να πάω να βρω μια απάντηση στα ερωτήματα που είχα που με διαλύανε, δεν πήγα σε άλλους αυτούς οι οποίοι μου λέγανε και τότε κάνε αυτό που σου αρέσει. Σου αγνώρισα τελείως. Τι σου κάνω αυτούς, για εμένα ζουνε. Μπορεί και χειρότερα. Πήγα και βρήκα κάτι άλλο, παλαβούς, λέμε τον πατέρα Πορφύριο, που λέγαν πράγματα περίεργα και δύσκολα και εκεί υπήρχε το φως. Διότι ο Ιεροπορφύριος που αγιοποιήθηκε πρόσφατα, έτσι, και εγώ το φίλο προσωπικά πάρα πολλά, με κουβαλούσε πάνω από την πρώτη στιγμή που με είδε. Με κουβάλισε. Με σήκωσε. Εμένα. Χωρίς εγώ να του χρωστώ, να μου χρωστάω, να μου χρωστάει τίποτα. Και είχα την αίσθηση ότι είναι Πάσχα εκείνη τη μέρα. Κάθε φορά από τον Άρα παίρνω ότι είναι Πάσχα, κάθε μέρα. Και γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, είχε τα χαρίσματα που είχε. Εμείς δεν έχουμε σήμερα τα χαρίσματα, δεν κουβαλάμε κανένα, τον εαυτό μας θα με δικαιώσουμε. Το μονόλογο ήταν το κοινωνικό μας, σε μονόλογο θέλουμε να δούμε, να κάνουμε. Δεν είναι δηλαδή, λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτό το, να το πω έτσι, το ποιμαντικό βάσανο με τη θεολογία και έτσι και καταλαβαίνουν τι πράγμα είναι. Είναι λίγοι, αλλά αυτοί που είναι υπάρχουν, ευτυχώς υπάρχουν ακόμα, έτσι. Είναι σημαντικό το ότι υπάρχουν. Σε πολλά επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα που αναφέραμε, του εκκλησιαστικού βίου υπάρχουν τέτοια. Ναι. Με τραβήξατε σε ένα άλλο μονοπάτι, αλλά συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Να σας κάνω καταρχάς μια πολύ άχαρη ερώτηση, πριν σας κάνω έτσι μια πιο ουσιώδη ερώτηση. Σας προβλημάτισε καθόλου η σύντομη διακήρυξη αγιότητας του γερού του Πορφυρίου? Δηλαδή κάποιοι εκφράσαν την αίσθηση ότι πρώτη φορά ένας Άγιος Εκκλησίας μέσα σε πολύ λίγα χρόνια από την κίνηση του. Εσείς που το ξέρατε και προσωπικά. Και άλλες φορές έγινε αυτό και στο Γρηγόριο του Παλαμά έγινε έτσι πολύ γρήγορα. Και στο σημείο του νέου θεολόγου. Δεν είναι. Για μας η γέννησή μας είναι Άγιος. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας που να αμφιβάλλει αυτό το πράγμα. Να πάω στο πιο ουσιώδη και να μου συγχωρέσετε την πρώτη ερώτηση. Το θέμα είναι να καταλαβαίνουμε ότι η αγιότητα τι συνίσταται. Δηλαδή η αγιότητα είναι μια αποκάλυψη από την οποία παίρνει ό,τι χωρά. Κοίταζε με ένα σπουδαίο ενδιανόμενο που είχε γνωρίσει τον πατέρα Πορφύριο και έχει αλλάξει δρόμο τώρα. Και μου έλεγε, μα ήταν ένας απλός άνθρωπος. Πας στον Πορφύριο, δεν πήγαινες για να διατυπώσεις την κριτική σου στο ότι είναι μεταφυσική του Χάιντεγκερ. Έπαιρνες μια στάση ζωής, η οποία μπορεί να απαντήσει και στο Χάιντεγκερ, να πάρει ευχή. Πώς γίναμε τόσο άγωνοι, άγωνοι στο μυαλό. Το αναρωτιέμαι, τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, πολλοίς κόσμος είναι εκείνος ο οποίος σήμερα έλκεται, ας πούμε, από τους μεγάλους γέροντες των προηγούμενων ετών και από σύγχρονους. Δεν θα μείνω σε αυτήν την έλξη, ας πούμε, σε αυτήν την προθυμία του κόσμου να γνωρίσει κάτι διαφορετικό. Θέλω να προχωρήσω περισσότερο στη σκέψη των ανθρώπων και των Αγίων πλέον, δηλαδή ο γέροντας Πορφύριος.
υπάρχουν κάποιες βασικές ανθρωπολογικές θέσεις, τις οποίες τώρα τελευταία αρχίζουν και τις μελετάνε κάποιοι. Έγραψε και ο κ. Παπαθανασίου ένα ωραίο άρθρο για τις, για αυτά που έχουν σωθεί από τον Γέροντα Πορφύριο και βασικές τους θέσεις. Πιστεύετε ότι αυτές οι ανθρωπολογικές θέσεις μπορούν να δώσουν μια ευρύτερη θεολογική διέξοδο στην Εκκλησία, πέρα από την ανακούφιση που νιώθει ο κόσμος όταν διαβάζει τα σχόλια? Βεβαίως. Και... Βεβαίως. Αν θέλετε, σχολιάστε αυτό και να σας ρωτήσω κάτι μετά που συνδέεται ακριβώς με αυτό. Κοιτάξτε, εγώ στη συναστροφή που είχα με αυτούς τους ανθρώπους, το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη ευλογία, πήρα πράγματα τα οποία με βοήθησαν στη δουλειά μου, την ακαδημαϊκή, περισσότερο και από το έργο ακαδημαϊκών θεολόγων, τους οποίους εκτιμώ. Καταλάβατε. Δηλαδή, να πω ένα παράδειγμα, το πρώτο που μου ήρθε ξανά στο νου, με τον πατέρα Πορφύριο, που έτσι λέμε. Θυμάμαι το πόσο είχε τη δυνατότητα να εμφυτεύσει υπαρξιακά και όχι απλώς να ερμηνεύσει διαλεκτικά. Τη φράση του είναι «Ως συνέν» σε μένα. Τον είδα να το κάνει. Τον είδα να δέεται για ανθρώπους και να χρησιμοποιεί το πρώτο πρόσωπο. Εγώ ο ίδιος τον ρώτησα. Τι ακριβώς εννοείται? Και μου είπε, δεν καταλαβαίνεις ότι εγώ και εσύ είμαστε ένα. Και μετά κατάλαβα ότι όλο το χάρισμα, τα χαρίσματα που είχε, από αυτό εξαρτώνται. Καταλάβατε. Πήγαινε από πίσω και έτρεχε για τον ληστή και για τον κλέφτη και για τον λοποδίτη και για τον τρελό και τον ηλίθιο, και φώναζε, «Θεέ μου, λέει, σε με, εγώ είμαι αυτός. Αυτή είναι η πράξη του Χριστού πάνω στο σταυρό μας. Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες? Για ταυτιστεί με αυτούς που τον σκοφωνεύανε εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η πράξη της υπέρτατης κένωσης. Είναι το μυστήριο μιας αγάπης για την οποία δεν ξέρουμε τίποτα όταν απλώς μιλάμε για αυτή». Λοιπόν, μέγιστα ανθρωπολογικά δεδομένα. Ή όταν βρήκα για πρώτη φορά τον πατέρα Παΐσιο, και είμαστε μια ομάδα παιδιών και αρχίζει να λέει, να κουβεντιάζει λέγοντας, «Έρχονται εδώ σε μένα κάποιοι που χάσανε αυτές που αγαπήσανε και λοιπόν, και πολύ τους πονάω». Και λέω, «Γιατί τους πονάτε αυτούς?» Πράγματι ήταν ένας μεταξύ που είχε κουβαλούσε το στίγμα. «Γιατί», λέει, «και εγώ ένας ερωτευμένος είμαι». Ερωτευμένος, για μένα ήταν αυτό. Μια οξυγόνο που είχα στο μυαλό μου και τον είχα απορρίψει ήδη. Δεν περιείχε τέτοια πράγματα. Και μου λέει, «Ναι», λέω, «αν το ακούσει κάποιον που κάνει άσκηση και τρώει πέντε παξιμάδια μια σαρακοστή, από αυτό είναι, από έρωτα είναι. Δεν είναι αυτά μέγιστα ανθρωπολογικά δεδομένα? Εάν έχει κανείς την ευαισθησία και την καλλιέργεια στο κάτω-κάτω, έτσι, τι να πω. Προχωρεί και βλέπει πράγματα τέτοια. Αν δεν τα βλέπει, αν δεν θέλει να τα δει, κάνει απλώς μια επόμενη διδακτορική διατριβή και ούτε σε ασχολείται με αυτόν, και αυτός με κανέναν άλλο δεν ασχολείται, το προσπαθεί με τον αυτόν ασχολούνται. Δε, είναι άλλο πράγμα να, πώς να το πω, παράγει κανείς νοήματα, και άλλο πράγμα να παράγει ενσαρκωμένα νοήματα. Αυτό δεν απευθύνουμε ένα στον άλλο σαρκωμένα νοήματα, γι' αυτό και δεν επηρεάζουμε ένα στον άλλο. Καταλάβατε. Δεν κατοικούμε μέσα στα λόγια μας. Αυτό παθαίνουν οι φιλόσοφοι. Αλλά το παθαίνουν και οι θεολόγοι όταν χάσουν τον δρόμο με τον οποίο παράγει τη θεολογία. Υπάρχουν άνθρωποι που σας μιλάνε για κοινωνία και για το ένα και για τ' άλλο, και άμα πάτε και ζήσετε μαζί τους τρία λεπτά, θα θέλετε να φύγετε, όπως έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος, μη σε βρεις το κεφάλι μονάχα. Τι να το κάνουμε αυτό? Αυτό δεν έχει μεγάλη διάρκεια μες στην ιστορία. Καταλάβατε. Οι στάσεις ζωής έχουν μεγάλη διάρκεια μες στην ιστορία. Και όταν ο στοχασμός είναι μια στάση ζωής, τότε παράγεται στοχασμός με περιεχόμενο. Κατά τεκμήριο. Καταλάβατε. Γι' αυτό λέω και εγώ ότι όλη αυτή η συζήτηση τώρα τελευταία, το ξαναλέω, για την συναφιακή και μη θεολογία και τα αυτό μου φαίνεται ένα στίχος για να κρύψουμε το πρόσωπό μας, που λέει και ο Αναγνωστάκης ο ποιητής. Η θεολογία κινδυνεύει ένα στίχος να κρύψουμε το πρόσωπό μας, να υπερασπίσουμε τον αρχισισμό μας.
Δηλαδή, έτσι και εγώ έξω και πω αυτά που θέλουν οι άνθρωποι να ακούσουν. Αλλά αυτό που θέλουν να ακούσουν δεν έχει να πει η θεολογία. Αν είναι αληθινή η θεολογία. Αυτό που δεν το ξέρουν όμως θέλουν να το ακούσουν. Καταλάβατε. Και αυτή η έκρηξη υπόγεια πραγματικά μεταδίδεται και γίνεται και άλλος θεολόγος. Τελικά η θεολογία είναι αυτό, αν δώσω ένα ορισμό, είναι αυτό που κάνει τον άλλο θεολόγο, να το πω έτσι. Όπως και η ποιήση είναι αυτή που σε κάνει σένα ποιητή. Όπως και ο έρωσης είναι αυτός που σε κάνει σένα να είσαι ερωτευμένος. Δεν ξέρω. Συνεχίζοντας από τη σκέψη σας σχετικά με αυτά τα ανθρωπολογικά δεδομένα των νεότερων χρόνων μέσα από τις άγιες αυτές τις μορφές είτε του κόσμου είτε της ερημίας, σκεφτόμουν το εξής για αυτή τη συνέντευξη. Υπάρχει ένας γνωστός λόγος του Καλίστου Γουέαρ, στον οποίο παραπέμπουν πάρα πολύ και ξαναπαραπέμπουν, όπου γράφει κάποια στιγμή ότι το ζήτημα του 21ου αιώνα θα είναι η εκκλησιολογία. Διαβάζοντας το δικό σας βιβλίο. Η ανθρωπολογία είπε. Είπε ότι το 20ου ήταν η εκκλησιολογία, το 21ου. Ναι, το 21ου η ανθρωπολογία, ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, διαβάζοντας το δικό σας βιβλίο εκκλησιολογίας, αντιλήφθηκα, ας το πούμε, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καν ούτε εκκλησιολογία αν δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι εστί ορθόδοξη ανθρωπολογία. Δεν ξέρω, μπορεί να το έχω καταλάβει λάθος, εσείς θα μου το διευθύνετε. Όχι. Ναι. Νομίζω πολύ καλά το καταλάβατε. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν σας δίνονται κάποιες θεολογικές προοπτικές μέσα από τη συζήτηση με τον Γιώργο Παϊσί, με τον Γιώργο Πορφύριο, οι οποίες μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε και σε τέτοιο εντός εισαγωγικών θεωρητικό επίπεδο. Το είπα ήδη. Απολύτως ναι. Το είπα ήδη αυτό και το δεν το θεωρώ καθόλου παράξενο. Διότι στη θεολογία ο πρωταγωνιστής είναι το πνεύμα το Άγιο. Από τη στιγμή που σκηνώνει το πνεύμα του Άγιο σε μερικού ανθρώπου, όποιοι και να είναι αυτοί, αυτοί γίνονται κατεξοχήν θεολογικά όντα. Και εμεί βγάζουμε αυτό που θέλουμε. Ξέρετε, ο θεολόγο είναι κάποιο, όπω ο ποιητή, βγάζει πίεση από πράγματα που δεν είναι πίεση. Έτσι και ο θεολόγο, αν είναι θεολόγο, βγάζει θεολογία από πράγματα που δεν είναι θεολογία. Αλλά τι είναι. Είναι η ομορφιά του κόσμου του Θεού. Είναι η χάρη, αυτό το πνεύμα το Άγιο μέσα στα πράγματα. Είναι ο Θεός που είναι παντού, που εμφανίζεται με χίλιες μορφές. Καταλάβατε. Επομένως, πολύ αυτό το εσύ και εγώ συγκεκριμένα, αυτό το εσύ και εγώ είμαστε ένα. Δηλαδή, ο Παπαδιαμάντης έβγαλε θεολογία από πολύ ασήμαντα πρόσωπα. Τα οποία, άμα τα βάλετε και τα μετρήσετε κοινωνιολογικά, θα πείτε ότι πρόκειται για τα σκουπίδια που παίρνει ο άνεμος. Και αυτά τα όντα τα κάνει θεολογικά όντα. Πόσο μάλλον έχει κανείς και έναν άνθρωπο ο οποίος άγεται εκ πνεύματος. Όποιος και να είναι αυτός. Μπορεί να μην είναι κάποιος από τους Αγίους που αναφέραμε τους ανθρώπους. Είναι κάποιος. Εγώ έχω βρει πάρα πολλά πράγματα στον απλό κόσμο. Με βοήθησε η ιεροσύνη πάρα πολύ. Όταν μπήκα στην ιεροσύνη, ήμουν ένα όν το οποίο προξενούσε απορία, αμηχανία και σε μένα και στους άλλους. Έτσι. Θυμάμαι μια φορά όταν έκανα το πρώτο μου κήρυγμα, ήταν και ο επίσκοπός μου, ήταν ένας άγιος άνθρωπος, ο δεσπότης μου. Δεν ζει πια. Λοιπόν, και μόλις τελείωσα, μπήκα μέσα στο ιερό, πρέπει να μου πει τη γνώμη του. Και γέλασε και μου λέει, το μόνο που ξέχασες είναι να πεις εκεί που κάνω δύο φράσεις τριστάκια στα γαλλικά. Λοιπόν, και μέσα στη διάρκεια των χρόνων ήθελα πάρα πολύ να μάθω να μιλάω σε αυτό το πράγμα. Καταλάβατε. Και το αυτό άρχισε να συμβαίνει όταν ανακάλυψα, βλέποντας τη ζωή και τον τρόπο τους, απλούς ανθρώπους. Τους έχει καταργαστεί όμως μια φοβερή από πίσω παράδοση. Βρήκα πράγματα τα οποία είναι συγκλονιστικά. Παραπέμπουν στις κορυφές της θεολογίας και της φιλοσοφίας. Και σαν καλός, πώς το λένε, ο προσυλλέκτης, τα μάζεψε αυτά πράγματα. Και τώρα εκτιμώ πάρα πολύ το εκκλησίασμα που έχω μπροστά μου. Που είναι της μόδας σήμερα οι διανόμενοι θεολόγοι να λένε ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και τι καταλαβαίνει ο κόσμος. Και αντί μετά φαρσέρω τη λειτουργία, μπας και καταλαβαίνεις και άμα
μου μεταφράσουν τη λειτουργία, θα την καταλάβω. Τόλμησα να το πω σε ένα συνέδριο κάποτε και μου βάλανε τις φωνές. Λέω άλλο μετάφραση και άλλο ερμηνεία. Έτσι δεν είναι. Να το πω απλά. Αν πω ειρήνη πάση, υπάρχει ένα πρόβλημα μετάφρασης για μερικούς. Α πούμε λοιπόν, άντε ειρήνη σε όλους. Η ερμηνεία είναι άλλο θέμα. Τι θα πει ειρήνη, ποια είναι αυτή η ειρήνη και γιατί σε όλους. Και ποια είναι η ώρα της ειρήνης. Αυτό το πράγμα είναι πολύ. Πάλι το παντεσπάνι δηλαδή. Το παντεσπάνι, το έρμα, αυτό είναι πάντα. Πάντοτε. Και εμείς παραπέμπουμε συνέχεια στο ψωμί. Και αυτοί όλοι οι φωτισμένοι οι φίλοι μου, γιατί είναι φίλοι όλοι και τους αγαπώ, νομίζουν ότι έτσι θα τελειώσει η δουλειά της μετάφρασης, θα καταλαβαίνει ο κόσμος τη λειτουργία. Όχι, αλλά και η κατανόηση δεν είναι μία. Είναι κατανόηση. Αλλά πιστέψτε μου ότι η κατανόηση είναι απλά και μόνο ένα μικρό βήμα για την ερμηνεία. Και εν πάση περιπτώσει, θα με πειράζει προσωπικά που δεν πέφτει βάρος στην ερμηνεία να πέφτει κατανόηση. Γιατί η ερμηνεία είναι πολύ βαθύτερη από την κατανόηση, την απλή κατανόηση των νοημάτων. Γι' αυτό το λόγο και η θεολογία δεν είναι εύκολη. Γι' αυτό αν διαβάσει και ένας διαθήκη ένας, ας πούμε, μπορεί να είναι αιρετικός. Ενώ ο άλλος γίνεται άγιος, που τέτοιο διάβασμα. Τι αλλάζει, η ερμηνευτική στάση. Αυτό αλλάζει. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όλη η προθετικότητα η ανθρώπινη φιλοξενείται βασικά στην ερμηνευτική στάση. Για μένα το θέμα της μετάφρασης είναι δευτερεύον προς αυτό το δεύτερο, καταλάβατε. Αλλά το δεύτερο δεν τα ακούω να συζητιέται εγώ. Μόνο το πρώτο. Ίσως βέβαια έχουμε έλλειψη ήδη στο πρώτο επίπεδο. Δηλαδή πολλές φορές συζητάμε με φίλους θεολόγους κτλ. Και παρατηρούμε ότι υπάρχει πολλές φορές μια έλλειψη κυρίως ας το πούμε. Στους ιερείς, οι οποίοι δεν μπορούν πλέον να κηρύξουν πολλές φορές ούτε καν από το ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Εντάξει, το επίπεδο των ιερέων έχει επιτρέψει να πω ανέβει, δεν είναι αυτό που ήταν. Μην με παραπονιόμαστε συνέχεια. Έχει μια καλυτέρευση. Θα μπορούσα, έχω στο μυαλό μου πολλά παραδείγματα. Όχι ένα και δύο, αλλά πολλά. Παρά τα αυτά όμως, βέβαια, είναι σαν αληθινό αυτό που λέτε. Το κήρυγμα είναι δύσκολο και μαζί εύκολο. Για ένα λόγο, γιατί είναι συντονισμός με τη Θεία Λειτουργία. Είναι συντονισμός με το ευχαριστιακό γεγονός. Όταν συντονιστεί κανείς με το ευχαριστιακό γεγονός, τότε λέγει λόγια καλά. Όταν κάθεται στο σπίτι και ετοιμάζει κάτι, απλά. Ή όταν κάθεται στη διάρκεια της Λειτουργίας και διαβάζει ένα κείμενο πριν το πει, ένα βιβλίο, αντί να αφαιθεί να γονιμοποιηθεί από το ευχαριστιακό γεγονός. Λοιπόν, τότε παράγεται κακό κήρυγμα. Έτσι. Κακή θεολογία δηλαδή. Και κακή ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Η θεολογία είναι σταυρική και κρίσιμη γιατί δεν μπορείς να αποφύγεις τον υπαρξιακό παράγοντα. Εάν τον αποφύγεις, έτσι, θα παραχθεί πραγματικά πολύ κακή θεολογία. Δεν προϋποθέτει όμως και το συντονισμό των ανθρώπων οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία. Δηλαδή των ανθρώπων ενώ των απολύτως, λαϊκών. Απολύτως. Πολλές φορές όμως μπορεί να μην καταλαβαίνουν. Απολύτως. Δεν νομίζω ότι σήμερα κίνητος γιατί με πιστέψτε με. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα μέρη που εκφορούνται από τη Θεία Λειτουργία και η αναφορά δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να κατανοηθεί από τον σημερινό άνθρωπο. Δηλαδή, πολύ εύκολο θα ήταν. Να έχει υπάρξει μια μετάφραση δίπλα σε ένα βιβλιαράκι. Για να προλάβουμε το κακό, λέω στο μεταξύ. Έτσι. Η μετάφραση είναι άλλο ζήτημα στο οποίο δεν θέλω να μπω τώρα, γιατί έχει τα αρνητικά και τα θετικά του. Ναι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να κάτσει να γράψει κανεί μια λειτουργία εξ αρχή στη δημοτική και να τη βάλει σε χρήση. Δεν απαγορεύεται αυτό. Καταλάβατε. Είμαι τόσο, α το πω έτσι, τολμηρό στο θέμα. Αλλά είναι το ζήτημα πάντοτε. Ότι αυτό που λείπει είναι το ό,τι και απόφαση να πάρουμε και όπως και να σταθούμε στο θέμα, να ξέρουμε ότι πάντα το ζητούμενο, αυτό θέλω να πω για να τελειώσουμε το θέμα αυτό, είναι ο συντονισμός στο ευχαριστιακό γεγονός. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι που φαίνεται στο κήρυγμα. Πότε συντονίζεται και πότε όχι. Προχωρώντας στην κουβέντα, να πάρω μία πτυχή του συντονισμού, η οποία δεν έχει να κάνει με τη μετάφραση, για να το αφήσουμε αυτό, η οποία έχει να κάνει όμως με το πρόβλημα σήμερα, το οποίο έχουν διαπιστώσει πολλοί και είναι
γενικό, το τέλος της αφήγησης. Δηλαδή η Θεία Λειτουργία είναι η ιστορία του Χριστού απεικονισμένη, ας το πούμε, έτσι χοντρικά τώρα πάρα πολύ. Σήμερα όμως παρατηρούμε στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου υπάρχει αυτή η αποσπασματικότητα. Και αποσπασματικότητα ακόμα και στα μηνύματα. Δηλαδή μπαίνει κανείς στο μετρό, βλέπει κάποιες φράσεις αναρτημένες, ξέρω εγώ, πρόσφατα του Καβάφη, ξέρω εγώ, το σώμα μου στις ειδονές θα δώσω. Αυτός ο αποσπασματικός λόγος όμως δεν αποσυντονίζει τον άνθρωπο από τη συμμετοχή του στη λειτουργία. Να επεκτείνω λίγο τη σκέψη μου, επιτρέπετε. Θεωρούμε πάντα τη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία ως όχι μόνο τη στιγμή που είμαστε εκεί πέρα, αλλά και το πριν και το μετά. Αλλιώς η Θεία Λειτουργία δεν έχει νόημα. Το πρόβλημα είναι ότι προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί ο κόσμος δεν συντονίζεται στη Θεία Λειτουργία, όταν όμως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει το συνολικό πλαίσιο, θα έλεγα. Εδώ ακόμα υπάρχουν και έρευνες ότι εν μέσω της κρίσης που υπάρχει σήμερα, δεν επιδεικνύεται η αναμενόμενη αλληλεγγύη που περιμένανε κάποιοι κοινωνιολόγοι, δεν ξέρω εγώ και εγώ τι κτλ. Δεν είναι αυτό ένα πρόβλημα αποσυντονισμού που έχει να κάνει ακριβώς με αυτό ότι πολλές φορές ο θεολογικός λόγος προϋποθέτει κάποιες δομές τις οποίες δεν τις βρίσκουμε στον σύγχρονο άνθρωπο. Μία συνεχόμενη αφήγηση παράδειγμα, όπως είναι η Θεία Λειτουργία. Ένα συνεχόμενο τελούμενο, ένα δρόμενο συγκεκριμένο. Δεν βρίσκουμε τέτοια τελούμενα δρόμενα στη ζωή του ανθρώπου, άλλα θέλετε να πείτε. Μπορούμε να. Πιθανώς μπορούμε να βρούμε. Δηλαδή, μπορεί να πάει στο θέατρο ένας άνθρωπος να παρακολουθήσει μια παράσταση και εκεί έχουμε ένα δρόμενο. Πον. Ναι, αλλά είναι τόσο απλό. Δηλαδή, είναι τόσο απλό να το παραλληλήσουμε με τη Θεία Λειτουργία. Δηλαδή, στο ίδιο γεγονός μας καλεί μια Θεία Λειτουργία να συντονιστούμε και στο ίδιο γεγονός μας καλεί ένα θέατρο, μια παράσταση ή ένα σύριαλ που θα δούμε στην τηλεόραση, γιατί και εκεί έχουμε μια αφήγηση. Κοιτάξτε, δεν νομίζω. Να κάνουμε μια διάκριση. Έτσι. Και να βρούμε ακριβώς τη ρίζα κάθε, ας πούμε, διαφορετικής προσέγγισης, έτσι. Θα έλεγα εγώ ότι η λειτουργία μας ξεβολεύει περισσότερο από μια θεατρική παράσταση. Έτσι. Λοιπόν, θα έλεγα ότι βάζουμε περισσότερα πράγματα από μέσα μας σε μια εκκλησία όταν πάμε, παρά όταν πάμε σε μια παράσταση. Λοιπόν, εάν το κάνουμε όμως αυτό, έχουμε και περισσότερες πιθανότητες να πάμε βαθύτερα στο γεγονός. Έτσι. Δηλαδή, επιμένω σε αυτό ότι η θεολογία, όποια και να είναι, και το ευχαριστιακό γεγονός επίσης, όταν προσφέρεται από κάποιον ο οποίος το ξέρει και το ζει, έχει την ιδιότητα να είναι θεραπευτική, δηλαδή να μας σηκώνει και στο ύψος του. Μόνο που αυτό δεν έρχεται με έναν τρόπο μεταπαρατηρήσεως πάντοτε. Δεν μπορούμε να το σχεδιάσουμε έτσι και να. Υπάρχουν άνθρωποι που εκκλησιάζονται χρόνια και ξαφνικά σου λένε σήμερα λειτουργήθηκα. Καταλάβατε. Αυτό το πράγμα είναι μυστήριο το γιατί συμβαίνει. Έχει να κάνει με την πρόθεση του ανθρώπου, τη βαθύτερη, την προαίρεσή του και τον τρόπο που ο Θεός σέβεται αυτή την. Με δημιουργικό τρόπο ατενίζει αυτή την ελευθερία. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δυνατό να συμβεί και απολύτως συμβαίνει. Και όταν συμβεί μια φορά, θα έχει σημαίνει ανησυχητά. Τώρα τι συμβαίνει και σε μια στιγμή είμαι έτοιμος για αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Παραλαμβάνει η εκκλησία και δεν σημαίνει τίποτα για κανέναν. Και ξαφνικά λες ένα κύριε Λέισον και σταματάει ο κόσμος. Είναι μυστήριο. Ο Θεός περιμένει αυτή τη μυστήρια στιγμή να κάνει μια απόβαση στην ψυχή του ανθρώπου. Πάω και τον αρπάζει από εκεί. Δηλαδή έχω ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή παρέμειναν εκστατικοί μπροστά στο γεγονός. Ενώ το προσπερνούσαν για χρόνια έτσι. Και σημαίνει αυτό και σε ανθρώπους του κλήρου έτσι. Να ξέρετε. Το τι έχει προϋποτεθεί είναι ανοίξει στον χώρο τον υπαρξιακό του καθενός μας έτσι, δράματα, ποικίλα. Που μας κάνουν δεκτικούς. Που μας χαμηλώνουν αρκετά, ξέρω εγώ, που μας ψηλώνουν αρκετά. Που μας κόβουν πόδια χέρια. Πολλά πράγματα συμβαίνουν και ξαφνικά έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη Θεία Λειτουργία. Μεγάλη εμπιστοσύνη. Γιατί στη Θεία Λειτουργία είναι όλα τέλεια. Και όσο πιο πονεμένος είναι κανείς και όσο πιο ατελής αισθάνεται, τόσο μεγαλύτερη πληρότητα θα βρει.
Συμφωνώ ότι αυτό το πράγμα δεν θέλει και ένα δάσκαλο. Πού να πιστεύεις λίγο. Γι' αυτό είπε ο πατήρ Σοφρόνιος και έχει δίκιο, νομίζω ότι η θεία λειτουργία είναι για τις μέρες μας, λέει, για την εποχή μας, η πιο προσιτή μορφή ησυχασμού. Είναι κουβέντα αυτό σοβαρή, γιατί δεν είναι μόνο κοινωνία. Άλλωστε, κοινωνία τι είναι. Κοινωνία είναι και ο χώρος που βρίσκεις έναν εαυτό, μην το ξεχνάμε αυτό. Λέω με τους προσωπολόγους καμιά φορά, μαλώνω και λέω, τι κοινωνία, κοινωνία προσώπου. Δηλαδή, κατηγορική προσταγή καντιανή είναι. Να στραφείς στον άλλο. Έναν εαυτό αποκτάς. Αυτό έχεις κυρίως. Ο άλλος σου δίνει ένα αυθεντικό εαυτό. Δηλαδή σου δίνει αυθεντικότερο τον εαυτό σου. Αυτό κάνει. Δεν σου στερεί τον εαυτό. Δεν τρέχεις από πίσω από έναν άλλον. Η κοινωνία και η ατομικότητα είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Έτσι λοιπόν. Εγώ θα ήθελα λίγο αυτό το βαθύτερο βλέμμα να το αφήσουμε γιατί να το κοιτάξουμε. Γι' αυτό στο νεανικό μου βιβλίο Ευχαριστιακή Οντολογία συνέδεσα την ευχαριστία με την οντολογία και αυτό έχει απήχηση σήμερα. Από σημαντικούς θεολόγους παίρνω πολύ feedback και μου λένε «Μα τι κουβέντα είναι αυτή η ευχαριστιακή, το έχουμε ξεχάσει» λέει αυτό στη Δύση. Λέω μόνο στη Δύση. Ότι η ευχαριστία είναι, αφορά τον τρόπο υπάρξεως των όντων, είναι το Θεό. Η ευχαριστία είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός θέλησε τα όντα να υπάρχουν. Είναι ο πραγματικός κόσμος. Καταλάβατε. Είναι ο πραγματικός κόσμος. Είναι η κίνηση εκείνη που γκάει τον κόσμο ξαφνικά να λειτουργεί. Και όταν κανείς αυτό το πράγμα το καταλάβει, γίνεται σαν ένα μεταλλείο και σκάβει και σκάβει και σκάβει και σκάβει. Και έρχεται μετά ο ράμφος ο καημένος και λέει ότι δεν έχουμε ατομικότητα. Ποιος θα μου τη δώσει την ατομικότητα, δεν κατάλαβα. Ο Ντεσάντ, ο Μαρκίσιος. Γιατί είχε πολύ ισχυρή ατομικότητα το παιδί αυτό. Ποιος θα μου τη δώσει την ατομικότητα. Τι σημαίνει ισχυρή ατομικότητα. Να σκεφτούμε λίγο βαθύτερα. Είναι ισχυρή ατομικότητα η οποία ανάγει τον κόσμο σε μένα. Μα αφού με έρμα τον άλλον που κάνω το ίδιο. Δεν είμαι έρμεο. Μα είμαι ανύπαρκτος. Υπαρκτός είμαι μόνο όταν με αγαπάτε, όταν μου δίνετε προσοχή, όχι με την έννοια ότι μου δίνετε προσοχή επιφανειακά, αλλά όταν διδικτυώνονται οι υπάρξεις μας, όταν γίνεται πραγματικά ένα δίκτυο υπαρξιακό ισχύει η ζωή. Ναι ή όχι. Τότε δεν είμαι πραγματικός. Πότε είμαι πραγματικός. Γι' αυτό λέω και θέλω να προλάβω αυτό μην το ξεχάσω, ότι αυτό που ο Ράμφος, ας πούμε, και άλυσα και αυτό αναγνώουν, είναι δεν υπάρχει ατομικισμός αυτό σήμερα. Δεν είναι αρχισισμός, είναι μια τεράστια σούπα. Τόσο κουραστή, τόσο καταπέσει. Αλλά βέβαια είναι και ζήτημα, εντάξει, ευαισθησίας το καταλάβεις αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος που φωνάζει εγώ τη λέξη και να στοχάζεται και κάνει και δίκιο, δεν είναι η πλευρά του η μόνη υπαρξιακή, αυτή που δείχνουν οι αμερικάνικες ταινίες. Έχει και μια άλλη πλευρά που δεν τη δείχνουν. Ποια είναι? Είναι η πλευρά της απόλυτης συντριβής, τον ψυχαναλυτή μπροστά. Που πάει και του λέει, τον ψυχαναλυτή, ότι δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είμαι ένα μηδέν. Αυτό του λέει το ψυχαναλυτή. Ξέρετε? Αυτός ο Πανίσχυρος που έχει στο φιλμ συντρίψει τους κακούς στη σειρά και έχει φέρει αναπανάσταση και γυρίζει στο σπίτι έτσι. Αυτός το απόγευμα πάει στον ψυχαναλυτή και του λέει «Δεν καταλαβαίνω τίποτα». Και όντως δεν καταλαβαίνει τίποτα. Οπότε, αυτή την τρομερή πλευρά, έτσι, οι εξυγχρονιστές μας την αγνοούν παντελώς, σαν να μην υπήρχε, σαν να μην υπάρχει. Και όμως από εκεί ξεκινάνε οι πιο γόνιμες πλευρές του δυτικού στοχασμού πάνω στην ατομικότητα σήμερα. Τελεία και παύλα. Γιατί θα πρέπει να μιλάμε τρεις ώρες από εδώ και μπρος. Μόνο για αυτό το θέμα. Για να κάνω μια διόδευση, για να εξηγήσω τι εννοώ με καθαρά μη θεολογικούς όρους. Εντάξει. Ναι, αλλά μας βάλατε τώρα φωτιές με την έννοια ότι τι κάνει αυτόν τον άνθρωπο, όχι να νιώθει απλά ανίσχυρος, τι κάνει αυτόν τον άνθρωπο να μην βλέπει ένα νόημα γύρω του. Γιατί προφανώς αυτό αναφέρεστε. Δηλαδή, ο ίδιος δεν βλέπει νόημα γύρω του, δεν βλέπει στον εαυτό του κανένα. Να πω μια απλή κουβέντα για να τελειώσουμε ίσως το θέμα αυτό. Αλλά σας είπα,
Το αντίθετο του μηδενός, για μένα η λέξη μηδέν σημαίνει ναρκισισμός. Και η λέξη νόημα σημαίνει μετοχή. Είμαι σαφής. Υπαρξιακά, η λέξη μηδέν σημαίνει ναρκισισμός. Σημαίνει ο φαύλος κύκλος της επιθυμίας, όπως την περιγράφει π.χ. ο Ζεράρ. Ή και ο Λακάν, αν θέλετε. Αν και ο Λακάν βρίσκει ένα διέξοδο, το διέξοδο αυτό, ποιος το φτάνει, ίσως να το φτάσει ο ίδιος, αμφιβάλλω. Λοιπόν, τουλάχιστον απίστησε προς τις γυναίκες στο τέλος που ήταν το. Δηλαδή, η γυναίκα δεν είναι το απόλυτο. Σημαίνει ότι βρήκε κάτι παραπέρα. Αν το πει ο Λακάν, αυτό κάτι ξέρει. Λοιπόν, εάν υπάρχει ένα νόημα, να το πω έτσι πολύ απλά, όσο πλούστερα γίνεται, με κίνδυνο να το αδικήσω. Για να είναι νόημα, δεν μπορεί να το έχω εφεύρει εγώ. Αλλιώς είναι σχιζοφρένεια. Ξέρετε πόσο κοντά είναι η σχιζοφρένεια. Σχιζοφρένεια τι είναι? Ιδιωτική παραγωγή νοήματος. Τελείως ιδιωτική. Και τελείως, γι' αυτό και μεγάλη καλλιτεχνική δημιουργή. Καμιά φορά το αισθάνονται αυτό σαν πω. Μερικές φορές είναι. Το βλέπει κανείς και στα έργα του, αν έχει μια ειδίκευση κάπως αυτή και το ψάχνει. Παπ. Τι βλέπει, δηλαδή, το κίνδυνο αυτό. Έτσι. Η φοβερή πρωτοτυπία, ειδικά η μεγάλη. Έτσι. Την ψύχωση τη βλέπουν απέναντι, έτσι. Την κοιτάνε, τη... και αυτή τους κοιτάει βέβαια. Και αυτό είναι το κακό. Πως έλεγε ο Νίτσε πριν τρελαθεί, όταν κοιτάζεις την Άβυσσο, σε μια ψυχοπαθολογική κουβέντα φοβερή. Όταν κοιτάζεις την Άβυσσο, πρόσεχε, του λέει. Λέει. Διότι και η Άβυσσος επίσης σε κοιτάζει. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς, εκτός αν, είναι, αν έχει να κάνει με κλινική ψυχολογία, τι ακριβώς σημαίνει. Είναι μια οριακή δήλωση, γι' αυτό και μετά από λίγο αυτός κατέρευσε έτσι. Λοιπόν, αν υπάρχει νόημα λοιπόν δεν μπορεί να είναι ιδιοκτησία. Αυτό στην ουσία τα λέει όλα. Θα μπορώ να σταματήσω εδώ. Με ποιο πρέπει να είναι συνειδιοκτησία το νόημα? Το νόημα είναι μετοχή λοιπόν. Εγώ προχωρώ πολύ και λέω ότι είναι το ποίημα γράφεται από δύο ποιητές. Έτσι τελειώνει το βιβλίο μου. Και η θεοποίηση έτσι τελειώνει. Ο κόσμος είναι ένα ποίημα που γράφεται από δύο ποιητές. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Δηλαδή δεν είναι υπαγορευμένο το ποίημα. Και σε όλα τα ωραία πράγματα από δύο γράφονται. Και σε μια σχέση, άμα δεν γράφεται από δύο, δεν είναι. Δεν είναι σχέση. Έρχεται ένα ζευγάρι και μου λέει, εμείς σαν ζευγάρι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τρομοκρατούμε. Γιατί καταλαβαίνω ότι ο ένας έχει υπαγορεύσει στον άλλο την ύπαρξή του. Δεν γίνεται. Και για να τραγουδήσουν δυο μαζί ένα τραγούδι, πρέπει να το πούμε πολλές φορές. Δεν είναι, δεν μαθαίνεται αυτό. Δεν ξαφνικά το βλέπεις, πάπια και να τραγουδάνε μαζί. Να κάνουν ένα πολύ ένα τραγούδι, όπως ο Σάιμον και ο Γκαρφάγκελ που είχαν το στα χρόνια. Σάιμον, Πολ Σάιμον, ο Γκαρφάγκελ που είχαν. Τους είδα πρόσφατα στις συναυλίες στο Hyde Park στο ίντερνετ και θυμήθηκα τα νιάτα. Λοιπόν, δουλεύαν ένα τραγούδι και μήνες ακόμα για να το. Όλα αυτά, το Sound of Silence και το Boxer. Αυτά που λένε. Βέβαια. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι σοβαρά πράγματα και νομίζω ότι κάπως έτσι γινόμαστε κι εμείς λίγο πιο σοβαροί. Όταν ασχολούμαστε με όλα τα θέματα αυτά. Λοιπόν, η Θεία Λειτουργία είναι ακριβώς το αίρισμα αυτής της βαθιάς διαλογικότητας μέσα στην οποία γεννιέται το νόημα. Είναι ο Νίτσε ο οποίος είπε επίσης ότι η αλήθεια αρχίζει με δύο. Φοβερή κουβέντα και αυτή. Αυτός ο άνθρωπος είχε αναλαμπές της μεγαλοφύειας. Ήταν μεγαλοφύης δηλαδή. Αν του είχε κανείς εξηγήσει τον χριστιανισμό πώς είναι, θα ήταν πατήρ της Εκκλησίας. Αυτό που γνώρισε ο χριστιανισμό το χτύπησε ως θανάτου. Με λυσαλαίο τρόπο. Αλλά και εγώ αν ήμουν στη θέση του, ειλικρινά σας λέω, αυτό το ψυχισμό που είχε στο μυαλό του, θα τον χτύπαγα όσο μπορούσα. Δεν υπήρχε αυτό που γνώρισε ο ίδιος. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη ιστορία βέβαια. Η αλήθεια αρχίζει με δύο. Είναι μια κουβέντα που είναι φαυλογική κλίκη. Θα πει αλήθεια με δύο. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάτοχός της. Όλα αυτά τα όνειρα κατοχής, το πρόσωπο που κατέχει την ουσία, το αυτοστοχαστικό υποκείμενο, το αναστοχαστικό που κατέχει την αλήθεια. Εκτός ότι είναι εξοργιστικά. Έτσι, είναι και άκρος επικίνδυνα. Αλλήμονό σας αν πέστε μπροστά σε ένα τέτοιο άνθρωπο. Ο άνθρωπος αυτός είναι ακριβώς όπως ο Ντεσάντ, τον οποίο θυμάμαι
ότι τον είχαν προσωπογραφήσει στα χρόνια του ως πύργο. Ένας πύργος με ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Πολύ ενδιαφέρουσα προσωπογραφία. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, νομίζω ότι ο χριστιανισμός είναι αυτό που έρχεται και επέρχεται συνέχεια. Με το χ λοιπόν, τις αλήθειες μέσα στη λειτουργία, το ερώτημα είναι, είναι με το χ, γίνεται συμμετοχή ή δεν είναι τίποτα, διότι ένα πρόβλημα που έχουμε είναι να συγκροτήσουμε σήμερα ενορία και ενορία με την έννοια της κοινότητας. Δηλαδή, επαναλαμβάνει συχνώς ένα ερώτημα το οποίο είναι ότι ποια μετοχή, μετοχή μόνο εμένα με το Θεό, οι άλλοι δίπλα μου τι κάνουνε. Πώς θα συγκροτήσουμε κοινότητα σήμερα στην Εκκλησία. Αυτό έχει και αυτού τους όρους του, συμφωνώ μαζί σας. Μέσα στο μυαλό μου έχω μερικές ενορίες τέτοιες. Έχοντας περάσει από τα χέρια μου ένας τεράστιος αριθμός ιερέων ως καθηγητής, πολλές εκατοντάδες, μπόρεσα και παρακολούθησα μερικές φορές τις ζωές αυτών των παιδιών. Και με πολλούς έχω επικοινωνία. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ανά την Ελλάδα κάποιες τέτοιες ενορίες που εμένα θα με ανέπαυαν, θα ήθελα να είμαι εκεί. Πάντοτε όμως αυτό μην το ξεχνάτε ότι θέλει δύο πόλους έτσι. Ή και πολλούς πόλους, δεν αρκεί ένας. Πρέπει κι άλλος να είναι ιδιοποιημένος και κατά κάποιο τρόπο να συστηθεί ένας χώρος. Μου έκανε εντύπωση ο γεναράς που στη Θεσσαλονίκη έκανε μια παρουσίαση το τελευταίο του βιβλίου. Και βρέθηκα κι εγώ εκεί. Και όταν το ρώτησαν τι νομίζετε ότι μπορεί να ανασυστήσει την πραγματικότητα την ελληνική να σταθούμε στα πόδια μας, προς μεγάλη απογοήτευση όλων των ακροατών που ήθελαν να ακούσουν κάτι τρομακτικό, είπε τη λέξη ενορία. Προς μεγάλη απογοήτευση. Κι όμως η δυναμική της ενορίας είναι φοβερή. Το πόσο φοβερή είναι, το έχουμε δει σε διακεκριμένες στιγμές της ιστορικής πραγματικότητας στο παρελθόν. Αν έχουμε τα μάτια να το δούμε. Αλλά σας είπα, σήμερα πρέπει να βρει κανείς τρόπο να πει αυτά τα πράγματα, αφού τα καταλάβει πρώτα, με υπαρξιακούς όρους. Εγώ δεν θέλω να βρει τρόπο να τα πει, δεν μου αρέσει αυτό. Ο τρόπος θα βρεθεί όταν τα βρεις εσύ ο ίδιος. Τα συναντήσεις μπροστά σου. Όταν για τον ιερέα η ενορία γίνει ανάγκη, έτσι όταν το την καταλάβει με όρους υπαρξιακούς δηλαδή, θα περάσει αυτό σιγά σιγά προς τα έξω. Ποιος δεν θέλει να ανήκει σε μια τέτοια κοινωνική κοινωνία ανθρώπων, όπου όλοι τον νοιάζονται. Και όλοι σου και για όλους νοιάζεται αυτός. Πράγματι. Που είναι μια αγκαλιά, που είναι μια ανθρώπινη. Και εκεί γεννιέται, σας είπα, το νόημα. Ξέχασα να το πω προηγουμένως. Το νόημα, στην περίπτωση του ατομικισμού, το Zingebung που είναι οι Γερμανοί, η γένεση του νοήματος, επέρχεται όταν εγώ αποφασίσω να κάνω εποχή και να κάνω λίγο φιλοσοφία τώρα. Αποσύρωμαι λοιπόν από τα αυτά και κοιτάζω να τα πράγματα. Δηλαδή, εγώ αποφασίζω για τον ορίζοντα του νοήματος. Η αλήθεια ως νόημα όμως μέσα στην κοινωνία έχει να κάνει με εκείνο που ο Πλάτων είπε εξέφνηση. Ξαφνικά λέει. Και από πού γίνεται αυτό δεν ξέρω. Και πώς έρχεται. Και τι νόημα είναι αυτό. Και είναι ένα νόημα το οποίο δεν το περιμένω. Τα θεολογικά νοήματα ποτέ δεν τα περιμέναμε. Νομίζουμε ότι άλλο πράγμα είναι η θεολογία. Γι' αυτό ο ίδιος άνθρωπος το κάνει η θεολογία ακαδημαϊκά. Έτσι, εάν αποφασίσει να μπει και στον υπαρξιακό χώρο, αυτό που του γεννιέται ως θεολογία μέσα στο νου του ξαφνικά, όταν μπει σε αυτό το χώρο, καταλάβατε, της θεοκοινωνίας, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που νόμιζε. Γι' αυτό λέει ο πατήρ Δημήτρης Στανιλάη, κάντε κομποσχήν θεολόγια, λέει. Μην το παρατάτε. Είναι πηγή έμπνευσης. Στην πραγματικότητα βλέπεις πράγματα που δεν τα έβλεπες. Και καταλαβαίνεις γιατί βάθος έχουν τα πράγματα. Έτσι. Το νόημα λοιπόν ξεπετιέται, ξεπηδάει, εξέφνησε. Δεν είναι η αναγωγή που κάνω εγώ στον εγωτικό μου ορίζοντα πια. Αυτό που δεν καταλαβαίνουν οι σημερινοί άνθρωποι που τα ισχυρίζονται αυτά, δεν έχει να στάθει στην Ελλάδα, είναι ότι αυτά έχουν και μια τρομερή πλευρά, την οποία τη δούμε στην ιστορία. Έτσι. Όταν ο στρατηγός Χάινριχ στην Πολωνία αποφάσισε στην ίδια σύσκεψη που αποφάσισε την τελική λύση, δηλαδή να σκοτώνει 60.000 ευρώ στην ημέρα, έγινε μια θαυμάσια συζήτηση για το πώς έγραφε ο Σούμπερτ τα έργα του.
Δηλαδή μιλάνε για το Σούμπερτ και για το πώς θα σφαγιάζουν περισσότερους ανθρώπους τη μέρα. Αυτή την τρομερή πλευρά, γιατί τι βάλαμε σε παρένθεση. Τα 100 εκατομμύρια του σοβιετικού πειράματος, γιατί δεν βάλαμε στην παρένθεση. Καταλάβατε τι λέω. Γιατί τα ξεχνάμε αυτά. Αυτή η τρομερή πλευρά, τον ανάγω τον εαυτό, δεν πάνε διαβάσει μόνο τον Χούσαρλ. Το οποίο και εγώ τον έχω διαβάσει και τον αγάπησα στα νιάτα. Και τον εσπούδασα κιόλας. Και τον Χάιντεγκερ. Τον εσπούδασα για καιρό πολύ. Λοιπόν, πρέπει να βρίσκει την τρομερή πλευρά. Ο Χάιντεγκερ είναι πιο συμπαθής. Για έναν λόγο που δεν μπορώ να τον αποκαλύψω τώρα, θα μας πάει μακριά. Γιατί τι διαφορά έχει από τον Χούσαρλ. Έτσι. Από μια άποψη είναι, ίσως, λέω πιο. Αλλά δεν είναι θέμα αυτής της κουβέντας μας τώρα. Όταν γεννιούν τα πράγματα λοιπόν σε νοήματα στο δικό μου τον ορίζοντα, που ορίζω εγώ, καταρχήν είμαι κι εγώ ένα άθροιμο. Στον ορίζοντα τον άλλον, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχουν πραγματικά. Στην Αγγλία, επειδή ζω κατά καιρούς, πώς τον επισκέπτομαι συνέχεια αυτή, πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Συναντά κανείς ανθρώπους που έρχονται στο. Έχω πολλούς φίλους ψυχιάτρους ή ψυχολόγους. Έτυχε. Έχω αρκετούς. Και μου λένε αυτό το πράγμα. Το έχουν πει πολλοί αυτό το πράγμα, όχι ένα και δυο. Έρχονται άνθρωποι στον ψυχίατρο και του λένε: έχω κατάθλιψη. Και όταν ψάχνει αυτό το πράγμα, ο ψυχίατρος λιγάκι, να το δώσει ένα φάρμακο, να φύγει. Άμα λίγο το ψάξει, και μερικοί το ψάχνουν, βλέπει αυτό άνθρωπο έχει να συζητήσει με έναν άνθρωπο 30 χρόνια, 40 χρόνια. Δεν μιλάει με κανέναν. Δεν έχει κάνει άνοιγμα σε κανέναν. Σ' όλο τον καιρό αυτό ζούσε χωρίς νόημα, νομίζετε. Όχι. Τι έκανε, νοηματοδοτούσε ο ίδιος. Έτσι δεν είναι. Τους πάντες και τα πάντα. Και αυτοί κάναν αντιστοίχως το ίδιο. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Κατάθλιψη. Αυτό μας λέει ορισμένα πράγματα για τη λειτουργία του νοήματος, αν είναι τέτοιο. Ή όχι. Να σταματήσω εδώ γιατί το θέμα αυτό είναι ευρύτατο, εγώ θα σας είπα, αλλά θα βαρύνει ο λόγος αν πάμε παραμέσα. Δεν πρέπει να κουβεντιάσουμε καθαρά φιλοσοφικά ή ψυχολογικά και φιλοσοφικά μαζί. Ωραία, ίσως το αφήσουμε για άλλη φορά και εγώ να ρωτήσω κάτι που μου έμεινε σε εκκρεμότητα από πριν, που μιλήσατε και για τη Θεία Λειτουργία ως πεδίο του ησυχασμού, κάπως έτσι το αναφέρατε. Είπα, είναι η πιο προσιτή μορφή ησυχασμού, η πιο άμεση μορφή ησυχασμού. Γιατί, είπα, δεν είναι μόνο κοινωνία, είναι και η ατομικότητα μέσα στην κοινωνία η λειτουργία. Είναι αυτά τα δύο, είναι η διαλεκτική των δύο, δεν είναι μόνο το ένα. Διαφωνείτε με τις φωνές που αντιδιαστέλνουν, δηλαδή η ενωριακή ζωή και μοναστηριακή κοινότητα. Ναι. Μόλις οι μοναστηριακές κοινότητες γύρω από ένα ναό κινούνται, μέρα νύχτα, δεν βλέπω ότι. Είσαι ο μοναχισμός, είναι μια απόδειξη αυτού που λέω. Το κελί και η κοινωνικότητα είναι ένα, ένα συνεχές και όχι διαφορετικά πράγματα. Ακριβώς αυτό. Βλέπετε ότι η λατρεία γίνεται από όλους και οι μοναχοί είναι όλοι στη λατρεία. Δεν κάθεται στα κελιά τους και πάει μόνο ο παπάς με ένα ψάρτη να κάνει την ακολουθία. Ναι, όλοι εκεί είναι παρόντες. Και μετά η τράπεζα επίσης είναι κοινή. Γιατί είναι κοινή άραγε η τράπεζα, ποιος ξέρει. Γιατί είναι κοινή η τράπεζα. Γιατί μοιραζόμαστε τον κόσμο στην τράπεζα. Το μοιραζόμαστε. Μοιραζόμαστε τον εαυτό μας στην τράπεζα. Γι' αυτό και σήμερα οι οικογένειες δεν τρώνε πια μαζί, γιατί ο καθένας έχει έναν εαυτό τον οποίο νομίζει ότι πρέπει να περισσώσει από τον άλλο. Αλλά όπως συμβαίνει στα μεγάλα πράγματα, όταν τα προσφέρεις, τα χάνεις. Και το νόημα, αν το προσφέρεις, το χάνεις. Και να περιμένεις να σου έρθει πίσω, μάλιστα, έτσι, feedback με, έτσι, δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν πρέπει να την παραγνωρίσουμε αυτή τη διάσταση. Αυτά άλλα δείχνουν πόσο γόνιμη είναι η παρεμβολή της Ορθόδοξης Παράδοσης, της Ορθοχριστιανισμού γενικά, δεν μάλιστα λέω. Η λέξη Ορθόδοξη Παράδοση, εμένα με δυσκολεύει, γιατί είναι ένα ιστορικό μόρφο, ένα όρο που έχει χρησιμοποιηθεί άσχημα. Πολύ άσχημα. Δεν είναι και ακόμα και η λέξη παράδοση έχει πολλές εξηγήσεις. Α πούμε κολυμβήθρα, όπως λέγαμε. Η ξένικη κολυμβήθρα. Έτσι.
αναφερθήκατε τώρα στην οικογένεια και ήθελα να ρωτήσω τι κάνει ένα ζευγάρι, αναζητάει το νόημα, είπατε πριν, λίγο πιο πριν. Όχι, ότι... καταδιώκεται από το νόημα. Είναι φοβερή η διαφορά. Καταδιώκεται από το νόημα. Διότι όταν ανοιχτείς τον άλλο, παίρνεις ευθύνη. Καταλάβατε. Επομένως, το νόημα καιροφυλακτεί. Γιατί άμα δεν βρεις νόημα, θα πάψεις να παίρνεις την ευθύνη. Καταδιώκεται από το νόημα, λοιπόν. Και αυτή η καταδίωξη είναι απεινής. Το ζευγάρι ή θα αγκαλιάσει το νόημα ή θα καταποντιστεί. Έτσι. Άλλη πολύ μεγάλη κουβέντα που θέλει μια ολόκληρη συνέντευξη. Για να επιβάλλουμε κάτω, ίσως και πολλές συνεντεύξεις, μάλιστα, γιατί τα θέματα αυτά είναι... Να κάνω μόνο ένα υποερώτημα όμως αυτό. Ναι, ναι. Η μονογαμία έχει να κάνει με το νόημα ή όχι? Δηλαδή... Μόνο η μονογαμία έχει να κάνει με το νόημα. Αλλιώς είναι το ανέκδοτο που είχε πει κάποτε ο τηλεοράσιος, ο Ραζόπουλος. Να το επαναλάβω. Η ιδανική γυναίκα, λέει, είναι αυτή η οποία είναι τέλεια ερωμένη, τέλεια, πολύ καλή ερωμένη, τέλος πάντων, πολύ καλή φίλη, απ' την άλλη, όχι μόνο ερωμένη, καλή μαγείρισα, καλή στα οικονομικά και δυνατό να συνεισφέρει, καλή στην ανατροφή των παιδιών και κυρίως αυτές οι πέντε να μην γνωρίζονται μεταξύ τους. Λοιπόν, έτσι. Αυτό είναι και αυτό κοντινό στο lifestyle το σημερινό. Δεν τυχαία όμως αυτή η μονογαμία. Το λέω προκλητικά αυτό μερικές φορές. Την έχουν εφεύρει όλοι οι ανώτεροι πολιτισμοί. Γιατί άραγε μονογαμία. Και ο Σοκράτης μονογαμικός ήταν. Μία είχε. Την Ξανθήπη ίσια στραβή αυτή ήταν όμως. Δεν είχε χαρέμι. Έτσι δεν είναι. Και όλοι οι ανώτεροι πολιτισμοί, οι ανώτεροι λέω έτσι, δεν βάζω μερικούς μέσα, όπως το παρατηρήσατε ήδη. Αλλά οι ανώτεροι πολιτισμοί και όλοι, γίνονται μονογαμικοί. Γιατί άραγε? Γιατί? Γιατί η εξατομίκευση και το νόημα και η ετερότητα είναι σόι, συγγενή πράγματα. Μια ισχυρή εξατομίκευση σημαίνει ότι υπάρχει ένας άλλος απέναντί μου, ο οποίος έχει μια αποκλειστικότητα. Εάν έχω τις πέντε που λέει το ανέκδοτο, ή το χαρέμι που έχει ο Σουλεϊμάν, έτσι πολύ προσφυλής ενασχόληση, για το ελληνικό κοινό. Άλλη μια συνέντευξη θα μπορούσαμε να κάνουμε, αναλύοντας το γιατί αρέσει σου λέει μας. Λοιπόν, αν έχει λοιπόν όλο αυτό το πράγμα, είναι ο ίδιος ένα τραγικό όνομα που το έχουν όλοι αποσπάσει από ένα κομμάτι και φεύγουν σαν τα σκυλιά από αυτόν. Δεν είναι ότι η γυναίκα θα σου δαγκώσει το κομμάτι, θα σου πάρει, θα φεύγει κι άλλος από σένα, διότι την έχεις αντικειμενοποιήσει. Πράγματι, τι λέω. Θα τρέχει, θα κυνηγά τα κομμάτια του εαυτού και θα τρέχει και θα φτάνει. Πώς συνδυάζεται όμως αυτούς τους πολιτισμούς που αναφέρεστε η μονογαμία με την παράδοση στις ειδονές, η οποία τόσο πολύ προπαγανδίζεται? Η παράδοση στις ειδονές γίνεται ως ένα είδος για το οποίο συνέχεια μετανοεί ο άνθρωπος. Καταλάβατε. Δεν γίνεται κάτι το οποίο γίνεται, ας το πω έτσι, με καταστατικό τρόπο. Κανένας πολιτισμός. Από όσο ξέρω και από όσο μας λέει η θεμογραφία, δεν υπάρχει που να καταστρατηγεί το γάμο ανώτερος πολιτισμός με ελαφρά συνείδηση. Και να τον βάζει σε παρένθεση. Και να λέει ότι, κοίταξε να δεις, φυσιολογικό είναι. Όλοι τους έχουν ένα πρόβλημα, το οποίο λύνουνε. Ίσως με αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν το λύνουνε πιστικά για τον εαυτό τους. Δεν το υπερασπίζεται κανείς θεωρητικά ως λύση στη συνέχεια. Καταλάβατε τι λέω. Δεν θα βρείτε ένα θεωρητικό κείμενο που να λέει, κοίταξε να δεις, ο γάμος είναι το εξής. Έχεις τη γυναίκα σου και μόλις μπορέσεις και κάνεις αυτό που θες μαζί της, μετά ασχολείσαι με τη γειτόνια και μετά με την επόμενη. Και μετά με τη μεθεπόμενη και όσο αντέξεις. Δεν θα βρείτε ένα θεωρητικό κείμενο που να λέει τέτοιο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι γέννησε νοήματος ο άνθρωπος. Και ο άνθρωπος είναι ον νοηματοδίαιτον, έτσι το λέω εγώ. Χωρίς νόημα, αλλά χωρίς νόημα δεν μπορεί να υπάρξει. Ποιο είδος νοήματος όμως? Αυτό που
αφευρίσκω ή αποδίδω εγώ στον εγωτικό μου ορίζοντα, ή ένα άλλο νόημα το οποίο αφορά και άλλους. Και με ποιο τρόπο τους αφορά. Και αν τους αφορά, τι θέση έχουν αυτοί στη δημιουργία του. Στο υπαγορεύω. Έχω κάνει μια κριτική στον Περγάμο, ας πούμε, δεν γίνονται κατανοητά αυτά και μόλι μου λένε ότι είμαι και κακός. Μπορεί να είμαι κακός, δεν αποκλείω. Τίποτα, ό,τι λέμε, ό,τι λένε οι άλλοι θα είμαστε. Αλλά δεν μπορεί να λες ότι στην τριαδολογία ο πατήρ μόνο αποδίδει νόημα στα άλλα πρόσωπα. Πρέπει να υπάρχει μια στιγμή μαθήμα για όλη αμοιβαιότητα εκεί μέσα. Και υπάρχει ευτυχώς. Οι πατέρες την πρώτη προέβλεψαν και την περιέγραψαν με καταπληκτικούς όρους. Η σύνευση, η χώρηση μέσα στην Αγία Τριάδα. Δηλαδή ο πατήρ είναι ανοιχτός στο νόημα που παρέχεται από τα άλλα πρόσωπα σε αυτό. Ναι ή όχι. Δεν είναι μόνο αυτός που τους παρέχεται. Αυτή η υπαγορευμένη ιδιαιτερότητα πάντα με ενοχλούσε. Μοναρχία του πατρός. Ποια τι είδους μοναρχία είναι αυτή. Λέει ο Γρηγόριος Θεολόγος. Μοναρχία in ουχ εν περιγράφει πρόσωπο. Φοβερή κουβέντα. Μοναρχία που δεν την περιγράφει ένα και μόνο πρόσωπο. Ήδη εδώ μας βάζει σε ένα άλλο κόσμο. Λες, τι λέει εδώ. Αλλά γνώμη σύμπνια, έτσι, και φύσεως ομοτιμία και προς το εν τον εξ αυτού σύνευσης. Αλλά τι είναι. Τι είδες μοναρχίες. Σε λέμε ότι κάποιος ξεκινάει για να φτιάξει την απόλυτη ισότητα. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει, η απόλυτη αγάπη. Αλλιώς, για να σωθεί δίθεν η μοναρχία, όπως λέει ο Περγάμος, θα βάλουμε το πρόσωπο, το υπερεξάρουμε και τι είναι το υπερεξάριο. Να το σηκώσει λίγο παραπάνω, γιατί έγινε πώς. Αυτά τα έχω γράψει δημόσια και γι' αυτό και τα κάνω αναφορά σε αυτό το πράγμα. Είναι όλα πολύ σημαντικά αυτά. Και έχω την ταπεινή γνώμη ότι αυτός ο θεολογικός διάλογος πρέπει να γίνει. Αλίμονο. Και μόνο στην Ελλάδα φαίνεται αυτό τόσο περίεργο. Για κάποιο λόγο δεν πρέπει να συζητάμε μεταξύ μας. Απλώς να αποδίδουμε εύσημα. Για να κάνουμε πολιτική αυτό είναι καλό. Μας δεν γίνουμε δεσποτάδες, ας πούμε. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Πολλοί το κάνουν για αυτό το λόγο. Εγώ καθηγητής είμαι, περισσότερο καθηγητής δεν μπορώ να γίνω από αυτό που είμαι, δεσπότης δεν μπορώ να γίνω ούτως ή άλλως. Επομένως, έχω μια ελευθερία να γκρινιάζω κιόλας με το πράγμα. Ναι. Τι είναι αυτό που θα δώσει νόημα όμως, πέρα από το προσωπικό που είπαμε πριν, αναφερθήκαμε στην οικογένεια, στην ενορία, τι είναι αυτό που θα δώσει νόημα στην ιστορία. Δηλαδή, μου έρχεται στο μυαλό, ο Χέγκελ μίλησε για τη συνεχή πρόοδο της ιστορίας. Ο Μπερντιάγεφ αντίθετα είπε ότι το νόημα της ιστορίας δίνεται έξω από την ιστορία. Βλέπουμε. Ούτε έξω ούτε μόνο από μέσα. Και το ένα και το άλλο, εμένα μου φέρνει δυσκολία. Η ιστορία είναι ένας διάλογος, μια μακρά διαλογική περιπέτεια. Και το τέλος είναι απρόβλεπτο της ιστορίας. Δηλαδή αυτό που θα φανεί στο τέλος δεν το περιμένουμε. Είναι κάτι αντίστοιχο με εκείνο του Μαρσέλ για την ελπίδα στο absurdum, αυτή η θρησκευτική. Δεν είναι absurdum, είναι πολύ λογικά. Ο Μαρσέλ ζούσε μια όμορφη εποχή. Πρόβλημα να κάνει ένα άλμα στο παράλογο για να έχει ελπίδα να κουμπίσει την αλήθεια. Σήμερα το παράλογο είναι παρόν. Και μάλλον πρέπει να κάνουμε ένα άλμα πάνω από το παράλογο για να βρούμε την αλήθεια. Το παράλογο είναι στις ζωές μας σήμερα. Έχει αλλάξει τρομακτικά το σκηνικό. Σήμερα ο κάθε μισό ο άνθρωπος στον δρόμο που συναντάμε, κάθε δεύτερος άνθρωπος είναι τρελαμένος. Τρελαμένος, άμα κουβεντιάσετε μαζί του, πολλές φορές το κάνω έτσι χρησιμοποιώντας την παπαδική μου ιδιότητα και μιλώντας στον ελληνικό με ανθρώπους στον δρόμο έτσι, που κάνω διάφορες δουλειές έξω και μιλάω έτσι, incognito. Λοιπόν, έχει μπει το παράλογο στη πιο ταπεινή ζωή. Το παράλογο, έτσι, μην λοιπόν. Αυτό μας είναι πολύ ωφέλιμο για να καταλάβουμε ότι η ιστορία διαδραματίζεται ουσιαστικά με εμάς μέσα της και ότι είμαστε εμείς. Στο εσωτερικό μας χώρο συμβαίνει η ιστορία, δεν είναι κάτι που είναι έξω. Η ιστορία δεν είναι κάτι που... Η ιστορία είναι η ιστορία των συνειδήσεων ουσιαστικά, η ροή αυτή η κοινή. Εντάξει, γι' αυτό και οι ιστορικοί δεν μπορούν ποτέ να περιγράψουν μια ιστορική εποχή. Αν θέλετε να μάθετε για μια ιστορική εποχή, πρέπει να διαβάσετε και τη λογοτεχνία της και τον κινηματογράφο της, να ακούσετε τη μουσική της,
Γιατί η ιστορία είναι και αυτά όλα. Πολύ καλύτερη μάλιστα μερικές φορές από την ιστορία η οποία γράφεται από τους ιστορικούς και οι οποίοι έχουν μερικά δίθεν εξωτερικά γεγονότα στα οποία επικεντρώνονται σημαντικά και νομίζουν ότι έτσι εξήγησαν την ιστορική πορεία του ανθρώπου. Δεν είναι αλήθινο αυτό. Μες δεν είναι. Η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα πεδίο το οποίο εγγίζεται με πάρα πολλούς τρόπους μαζί. Και από πολλές απόψεις, έτσι, όπως σας είπα, είδε την τέχνη, από τη μουσική, από την τύπη. Μπορεί κανείς να καταλάβει την εποχή μας αν δεν ξέρει καλά τη ροκ μουσική. Δεν μπορεί. Μπορεί να μην ξέρει την νεότερη γαλλική, την αμερικάνικη λογοτεχνία του 20ου αιώνα και να καταλάβει τον 20ο αιώνα. Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Η τυσογραφική, τεράστιος χώρος γνώσης του ιστορικού, αν έχει. Και μετά ακόμα και σε άλλα πράγματα, όπως είναι οι συνήθειες, οι σεξουαλικές, ας πούμε. Ξέρω, αυτά είναι μέρη του ιστορικού. Οι ερωτικές σχέσεις, ξέρω που είπαμε πριν, οι οικογενειακές, όλα αυτά. Μπορεί να και η ψυχολογία μπαίνει στο παιχνίδι. Είναι ακριβώς γι' αυτό η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα τεράστιο όλο, το οποίο έχει να κάνει με την παραγωγή του νοήματος και το οποίο είναι η κοινωνία πάντα. Και θέλει μια ετοιμασία για να το καταλάβεις αυτό, υπαρξιακή, και θέλει πολλή δουλειά. Ο χριστιανός θα μείνει στον αιώνα και είπα, είναι ερχόμενος. Τώρα έρχεται, τώρα καινούριο. Δεν ζούμε σε μια μεταχριστιανική εποχή. Εγώ λέω προκλητικά είναι η προχριστιανική εποχή. Ετοιμάζει βαθύτερες συνειδητοποιήσεις χριστιανικές. Γιατί ακριβώς εστίασε ακριβώς εκεί. Όλο το μυστήριο του Σταυρού είναι αυτό το πράγμα. Είναι το πώς το νόημα παράγεται ως ευθύνη για τους πάντες, ιδίως από όλη την κοινωνία. Και ταυτόχρονα εξατομίκευση μέσα στην κοινωνικότητα. Αυτά να ακούσει ο Ράφος ο φίλος μου και μετά να βρεθούμε να τα πούμε και δημόσια. Δεν θέλω να σας κουράσω πολύ περισσότερο. Μία τελευταία ερώτηση, έτσι κάπως ανακεφαλαιωτική, πιο ελπιδοφόρα. Τι πρέπει να ελπίζει κανείς για το τέλος της ιστορίας? Είναι μια έκπληξη το τέλος της ιστορίας. Δεν μπορεί να έχει ένα τόσο ερωτικό Θεό Νταλαβέρια και να μην στη φέρει στο τέλος. Μια ερωτική έκπληξη. Θα μας τη φέρει. Τελειώτη πάπλα. Και γι' αυτό μπορούμε να είμαστε χαρμόσυνοι. Αν όχι χαρούμενοι, χαρμόσυνοι. Όπως είναι η μέρα θριαμβευτική, έτσι, όπως είναι το Πάσχα, μια αστρία όμως. Έτσι θα είναι το τέλος. Μουσική θα είναι το τέλος. Να τέλεια μουσική. Να. Ωραία, να σας ευχαριστήσω, πατέρα Νικόλα, να ευχαριστήσω και τους αγαπητούς φίλους του Αντιφόνου που ακούσανε την πρώτη εκπομπή από τη σειρά την οποία θα κάνει το Αντίφωνο με θέμα θεολογία και κοινωνία. Σήμερα καλεσμένος ήταν ο πατέρ Νικόλαος Λουδοβίκος, καθηγητής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης, επισκέπτης καθηγητής στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστημίο του Γουίντσεστερ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.